Πάμε κατευθείαν στον Χρήστο Ρομπόλη, ο οποίος έχει ένα δυσάρεστο αλλά αναμενόμενο, νομίζω, Χρήστο, νέο για την εθνική μας ομάδα. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα και πάλι. Επιβεβαιώθηκε ότι ο Γιώργος Πρίτης μένει εκτός προ Ολυμπιακού τουρνουά, μια ακόμα που για την ελληνική ομάδα. Ένα θέμα στον Αστράγαλο δεν θα το επιτρέψει να δώσει το παρόν στην προετοιμασία της εθνικής. Συμμετείχε όλες τις προηγούμενες μέρες προπονήσεις. Σήμερα είχε κάποιες ενοχλήσεις, ενώ αρχικά είχε δηλωθεί στην 12η. Τελικά αυτό το πρόβλημα αποδείχθηκε σοβαρό και από ό,τι φαίνεται τίθεται εκτός μάχης για το προελπιακό τουρνουά. Μετά τον Παπαπέτρου ένα ακόμα πρόβλημα για την ελληνική ομάδα, που θυμίζω δεν έχει Γιάννη Καθανάση το κούπο, τουλάχιστον για την ώρα, αλλά πιθανότατα και οριστικά. Ναι. Και εκτός των άλλων περιμένει και τον Καλάθι να σωματωθεί από Δευτέρα στις προπονήσεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Αυτά, καλή συνέχεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Χρήστο Ρομπόλη. Ευχαριστούμε. Κακά νέα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάξει. Ψηλό αναμενόμενα. Λοιπόν, η μητέρα των μαχών, κυρίες και κύριοι, έχει ξεκινήσει. Έτσι, σήμερα είναι μια σπάνια μέρα, επίσης πρέπει να πούμε, που έχουμε δύο μητέρες των μαχών μέσα σε λίγες ώρες, έτσι. Το Αγγλία-Σκωτία δηλαδή τώρα. Και Αργεντινή-Ουρουγουάη σε λίγες ώρες. Τρεις τα ξημερώματα. Τα δύο μεγάλα κλάσικο, θα λέγαμε του. Γιατί γελάς? Γιατί έχεις ένα ύφος. Γιατί γελάς δηλαδή. Γιατί δηλαδή, δεν σε αρέσει αυτό? Λέω κάτι υπερβολικό, πιστεύεις? Δεν ξέρω αν η φωνή σου ακούγεται το ίδιο καλή μέσα από τη μάσκα. Δεν ακούγεται. Θα μας πούν οι ακροατές σου, οι φανατικοί. Οι φωνές μέσα από τη μάσκα, να ξέρεις, και όλη αυτή η φάση με τη μάσκα ήταν μια μικρή δοκιμασία για τους ηχολήπτες στην πραγματικότητα. Σωστά. Αυτό ήταν, οι οποίοι έπρεπε να παίξουν εκεί με τα equalizer, για να δούνε πώς θα καταφέρουν να ακουγόμαστε. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, έτσι είναι η φάση. Μηνύματα είναι το ίδιο αισθησιακό ο Γιάννης Τσαούσης μετά την παρέμβαση του ηχολήπτη μας? Δεν πρέπει να σου απαντήσω σε αυτό, έτσι. Όχι, φαντάζομαι. Εσύ. Μηνύματα έπρεπε. Ναι, εντάξει, θα πούνε στα μηνύματα. Θα πούνε. Λοιπόν, έχουμε Αγγλία-Σκωτία όπως του πρέπει. Δηλαδή βροχή. Έτσι. Γλιστερό τερέν. Πάθος και αποφασιστικότητα. Αυτό θέλουμε. Αυτά περιμένουμε από το Αγγλία-Σκωτία. Αυτά έχουμε. Έχουν να τα πούν και καιρό οι δύο ομάδες. Δοκάρια την Αγγλία μόλις. Μόλις. Δοκάρια την Αγγλία μετά από εκτέλεση corner. Νομίζω ήταν ο Stones. Στο 12ο λεπτό έγινε αυτό. Πρώτη ευκαιρία της Αγγλίας στο μάτς. Είχε πριν και μια ευκαιρία Σκωτία μετά από ο Stones. Ήταν εκτέλεση corner από δεξιά. Μόνος του, για την ακρίβεια. Έτσι τώρα, όπως το ξαναβλέπεις, επειδή πηδάει μόνος του και είναι στην μικρή περιοχή, μάλλον κακή θα την έλεγε στην εκτέλεση. Πιο μόνος δεν γίνεται, μάλιστα. Ναι, υπό την έννοια ότι ήταν λίγο πιο εύκολο από πέναλτι. Εντάξει, ρε Τσάουση, πιο κακή εκτέλεση. Θέλω να πω, είσαι από αυτούς που λένε 8 μέτρα τέρμα γιατί δεν θέλεις μέσα. Πήγε δοκάρι. Και καλό δοκάρι, έτσι. Όχι, βρήκε το δοκάρι σα ίσα. Τι πάνε να πει καλό δοκάρι, καλό είναι το δηλαδή, γκολ. Δηλαδή ήταν 7 εκατοστά πιο αριστερά και θα ήταν γκολ. Ναι. Τον έβγαλες τώρα τον άνθρωπο ότι έκανε κακή εκτέλεση. Έτσι θα ξεκινήσουμε σήμερα. Όχι, δεν θα ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσουμε πιο γλυκά. Για να χάσει τη θέση σου. Θα ξεκινήσουμε με Κώστα Μιαούλη, ο οποίος τον παρακολουθεί αυτό και θα μας πει και για το δοκάρι της Αγγλίας και για την ευκαιρία της Σκωτίας. Γενικώς πώς έχουν τσουλήσει αυτά τα πρώτα 12 λεπτά, μισό λεπτό, να δούμε γιατί κάνουν λάθος εδώ οι Σκοτζέζοι. Από τα γνωστά τα λάθη πια του modern football, έτσι. Παραλίγο να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα. Τα λάθη του. Για να σκεφτούμε κάτι επαναστατικό για το ποδόσφαιρο. Να σκεφτώ μισό λεπτό. Ναι, να κάνουμε 30 πάσες για να βγάλουμε την μπάλα στην περιοχή. Α, πολύ ωραία ιδέα. Ας το Μιαούλη να περιγράψει τώρα τη φάση. Για πες, ρε Κώστα. Λοιπόν, ο Μακτόμινεϊ πούλησε την μπάλα. Ο Στέρλινγκ πέρασε την περιοχή από τα αριστερά, κάτω από τα πόδια του Μακτόμινεϊ, και έρχεται ο Μάουντ να χάσει την δεύτερη ευκαιρία, αφού δευτερόλεπτα νωρίτερα, όπως είπατε και εσείς, ο Στόνς με την κεφαλιά σημάδεψε το αριστερό δοκάρι του Πορτιέρε, του Μάρσαλ. Να δώσουμε και λίγο τις ενδεκάδες με Πίκφορντ, Τζέιμς Στόνς, Μίγκς, Σο, τον Ράις και τον Φίλιπ στο κέντρο, τον Μάουντ μπροστά του, τον Στέρλινγκ αριστερά, τον Φόντεν δεξιά. Και στην κορυφή τον Κέιν, η Σκωτία με Μάρσαλ, Πιέρνε Χάνλεϊ και Μακτόμινεϊ, τον Γκίλμουρ, τον Μαγκίν, τον Οντόνελ, τον Μακρέγκορ και τον Ρόμπερτσον, και μπροστά ο Άνταμς, ο οποίος είχε την πολύ καλή ευκαιρία στο ξεκίνημα του αγώνα από την πάσα του Οντόνελ να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι. Ένα πολύ καλό συνδυασμό των Σκοτσέζων, που τώρα έχουν άλλη μια καλή προϋπόθεση, αλλά βγαίνει ο Πίκφορντ και μαζεύει στο σημείο του πέναλτι. Ντάιξ και Άνταμς είναι οι δύο που αποτελούν το επιθετικό
δίδυμο για την ομάδα του Steve Clark, ο Gareth Southgate με 4-2-3-1. Βλέπουμε ένα πολύ καλό αριθμό παιχνίδι στα πρώτα 14 λεπτά. Οι Σκοτσέζοι δεν θα το φοβηθούν το μάτς. Ελπίζουμε να δούμε ανοιχτό κλασικό βρετανικό παιχνίδι. Ο καλύτερος να νικήσει βέβαια. Νομίζω ότι θα το απολαύσουν. Ακόμα και αν είναι χι για πολλή ώρα, αν είναι χωρίς γκολ, θα είναι ένα κλασικό βρετανικό παιχνίδι που σίγουρα συγκινεί αρκετούς φίλους του ποδοσφαίρου. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Μιαούλη. Εντάξει, πέρα από τα υπόλοιπα, επειδή υπάρχει και η σκοπιμότητα εδώ πέρα, πρέπει να πούμε ότι για τη Σκωτία τα πράγματα είναι καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από λίγες ώρες. Τι εννοώ? Εννοώ ότι είναι η Κροατία στον ένα βαθμό μετά από δύο παιχνίδια, χωρίς να έχει ενθουσιάσει. Οπότε η Σκωτία έχει δύο δρόμους να διαβεί αυτή τη στιγμή. Να πει ότι, okay, ή πάμε τα δίνουμε όλα για όλα να κερδίσουμε και μετά να πάμε να χτυπήσουμε στα ίσα την πρόκριση, ή τουλάχιστον πάμε να κερδίσουμε την Κροατία που δεν φαντάζει τόσο άπιαστο όσο πριν ξεκινήσουν οι όμιλοι του γύρω και να δούμε αν θα είμαστε στους καλύτερους τρίτους. Δηλαδή η Σκωτία παίζει για αρκετά πράγματα σήμερα, θέλω να πω. Αλλά πρώτα απ' όλα, όπως γίνεται σε κάθε Αγγλία Σκωτία, παίζουν για τα παιδιά που είναι πίσω στην πατρίδα. Έτσι. Για αυτούς παίζουν. Και για τα παιδιά που είναι και στις Κυριακές. Έτσι. Που είχε πολύ, πολύ ψωμί από, ειδικά από Σκοτσέζους οπαδούς. Ναι. Και είδα και. Κιλτ και όλα αυτά. Είδα και πολύ ωραία σκηνικά το απόγευμα στο Λονδίνο που βόλταραν διάφοροι Σκοτσέζοι και ήταν ένας μεγάλος καβλάντης στη Leicester Square, νομίζω ότι ήταν. Ο οποίος επειδή έβρεχε, ήταν κάπου σε ένα σημείο, σε ένα πλακόστρο το δρόμο, έκανε κάπου κούρμπα λίγο ο δρόμος, είχε μαζέψει νερό. Οπότε τι έκανε ο Θεούλης, πήρε φόρα, γυμνός από τη μέση και πάνω. Πήρε φορά, έτρεξε και βούτυξε με την κοιλιά και έκανε σουλήθρα. Α, ωραία. Εντάξει, αυτά είναι ωραία. Τυπική θα έλεγα. Τυπική αντίδραση. Τυπική... Αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία πράγματα. Δεν μου λέει κάτι από πρωτοτυπία. Να σου πω. Sorry κιόλας. Αυτά είναι φανταστικά πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σήμερα ακούτε τόση ώρα τον φιλοξενούμενό μου και αγενός δεν τον έχω συστήσει. Να κάνουμε την εισαγωγή μας όπως πρέπει, να πούμε καλησπέρα σας, να πούμε ότι είστε στον Big Wins Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Τον Κώστα Μιαούλη στην οργάνωση, την επιμέλεια της παραγωγής και την. Πώς το λένε, και την έτσι, επισταμένη παρακολούθηση του παιχνιδιού της Αγγλίας με τη Σκωτία, για το οποίο θα μας ενημερώνει. Τα μηνύματά σας έρχονται ως εμάς με τους εξής τρόπους: από το κινητό σας γράφετε super, αφήνετε ένα διάστημα το μήνυμά σας και αποστέλλετε στο 19 0-31 είναι η χρέωση. Ιντερνετικά μπαίνετε στο sportfm.gr και στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live, ούτως ώστε να ανοίξει ο media player για να ακούτε το πρόγραμμα του σταθμού. Εκεί στο ίδιο σημείο θα βρείτε μια φόρμα μέσω της οποίας μπορείτε να πείτε, να γράψετε και να στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα, fightclub 2.0. Είναι αυτό που γράφετε στην αναζήτηση του Facebook για να βρείτε την επίσημη σελίδα της εκπομπής, στην αναζήτηση του YouTube για να βρείτε το επίσημο κανάλι της εκπομπής, στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store, ανάλογα τι κινητό έχετε, για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής και αν ευδιαφημίσεων επίσης. Fight Club 2001, όλο μαζί, μία λέξη για να μας βρείτε στο Instagram. Και άλλη μεγάλη ευκαιρία για την Αγγλία, δεν ξέρω αν ήταν offside. Ήταν offside. Την έχασα Φόντεν. Τέλος πάντων, είναι offside όμως, οπότε δεν χρειάζεται καν να αναφέρουμε. Fightclub.gr για όλα τα υπόλοιπα. Κυρίες και κύριοι, ναι, ήταν λίγο offside ο Φόντεν στη μακρινή παλιά που έδινε. Στο έκανε πολύ ωραίο κατέβασμα. Να πω, ήταν κατέβασμα τρίπλα. Εντάξει, μεγάλη σούπα. Ο Φόντεν είναι από τις ελάχιστες ελπίδες που τρέφω πλέον για το άθλημα. Ο Φόντεν, ο Μέσον Μάουντ, ο Σάντσο. Ότι το άθλημα ενώ δεν θα λοξοδρομήσει, ρε παιδί μου, τελείως. Δεν θα γίνει τελείως αποθετικό. Όχι. Και γενικά όλη η νέα φουρνιά της Αγγλίας, η οποία έχει αναδειχθεί από το Elite Program που έχουν τα τελευταία 10 χρόνια, είναι πραγματικά σημείο αναφοράς και κάτι που θα έπρεπε να το. Αφού υπάρχει το know-how που λέμε και ξαναλέμε κάθε φορά για το know-how και χρησιμοποιούμε αυτή την έκφραση, γιατί δεν παίρνουν και εδώ στην Ελλάδα ακριβώς by the book ό,τι έκαναν στην Αγγλία από το 2011, νομίζω και μετά, ναι. Όταν διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε. Πλέον υλικό από πίσω για την εθνική ομάδα. Ήταν πάρα πολλοί ξένοι παίκτες στην Premier League και ήταν πάρα πολύ λίγες οι επιλογές των ομοσπονδιακών για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και τους προκριματικούς τότε του Euro 2008, στη συνέχεια για τους προκριματικούς του Mundial 2010. Ήταν λίγο το υλικό. Να. Έτσι αποφάσισαν να κάνουν ένα πρόγραμμα στοχευμένο, το οποίο είχε ως απόλυτη προτεραιότητα την ανάδειξη
νεαρών ποδοσφαιριστών που σε λίγα χρόνια θα στελέχουν την Εθνική Αγγλίας. Πήραν παγκόσμιο νέων, πήραν παγκόσμιο εφήβων, βγήκαν τρίτη, δεν βγήκαν στο τελευταίο Μουντιάλ στην Ρωσία. Οι μητελικά παίξαν, δεν θυμάμαι, κερδίσαν το μικρό τελικό. Φτάσαν τέλος πάντων στους τέσσερις του Μουντιάλ της Ρωσίας και τώρα έχουν παίκτες όπως αυτούς που αναφέραμε και δεν είναι μόνο αυτοί. Έτσι, είναι πάρα πολλοί οι παίκτες αυτοί, όλοι προϊόντα του τμήματος Ελίτ. Με κορυφαίους αυτούς, αλλά και από πίσω να έρχονται παίκτες όπως ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, που είναι του 2003 γεννηθής. Δηλαδή, θα μπορούσε κάλλιστα, αν ήταν Έλληνας, να αγχωνόταν για τις Πανελλήνιες. Σωστό. Σωστό. Καλή επιτυχία να πούμε σε όλα τα παιδιά. Τα έχεις πει, Γιάννη, όλα αυτά. Όχι, δεν τα έχουμε πει. Δεν τα έχουμε πει. Τέταρτη Αγγλία. Έχασε 2-0 από το Βέλγιο στο μικρό τελικό του, ναι, του Μουντιάλ του 18. Μια που το ανέφερες. Και από αυλεψία και λίγο έλλειψη συγκέντρωση για μια στιγμή εκτός τελικού, έτσι. Που εκείνο τον ημιτελικό με τους Κροάτες. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η Άγγλοι όμως, Γιώργο μου. Αυτή είναι η Άγγλοι. Η Άγγλοι είναι ομάδα της αυλεψίας, της ατυχίας, της αστοχίας. Έχουν πολλά τέτοια στο παρελθόν του. Λοιπόν, την ώρα που Σκότσες προσπαθούν να βγουν στην κόντρα και δεν τα καταφέρνουν, κυρίες και κύριοι, πρέπει να σας πω ότι αυτός ο σοβαρός άνθρωπος που ακούτε δίπλα μου, ο άνθρωπος με τον μεστό και περιστατωμένο λόγο. Δεν το έχεις πει τόση ώρα. Όχι. Καταλάβεις. Okay, εγώ είμαι. Λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει σεμνά, ταπεινά και με όλες τις δυνάμεις από τα δικά του μετερίζια τη δημοσιογραφία την τελευταία 30 ετία. Καλά τα λέω. Μας βάρινες πολύ τώρα. Είναι πολλά τα χρόνια, Γιώργο. Είναι πολλά τα χρόνια, αλλά πρέπει να, ξέρεις, πρέπει να σου δώσω τα παράσημα που σου αναλογούν. Ναι, ρε παιδί, υπάρχει και τρόπος, όμως. Τέλος πάντων, υπάρχει και τρόπος. Και τι είναι, ρε. Εγώ έλεγα θα πεις έχει υπηρετήσει τα Ερτζιανά. Είμαστε μαζί όταν ξεκινήσαμε στην Ελλάδα Σπορ, τέτοια πράγματα να πεις. Είμαστε μαζί στην Ελλάδα Σπορ. Τα 30, τι τα θέλετε τα 30 τώρα. Είμαστε μαζί. Εντάξει, ρε, εγώ 30 χρόνια από τότε πρώτο δούλεψα. Πλάκα κάνουμε τώρα. Τι να λέμε. Μπορείς να τα κρύψεις, γιατί να τα κρύψεις. Θα πεις και τι σημασία έχει να τα λες κιόλας. Σωστό. Εντάξει, πες τώρα τέλος πάντων γιατί. Είμαστε μαζί στην Ελλάδα Σπορ, λοιπόν. Τότε παλιά, το 2001 που είχαμε ξεκινήσει. Εντάξει. Ο Γιώργος και λίγο πιο πριν. Είδες, το 2001 ξεκινήσαμε. Το είπε τώρα. Το είπε, γράφτηκε. Είμαστε παιδιά του Millennium. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Είμαστε Millennials. Αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έχετε διαβάσει αρκετές χιλιάδες ειδήσεις από τα χεράκια του. Ρεπορτάζ ΑΕΚ. Από εδώ και από εκεί. Τι άλλο να πω. Εντάξει, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Λοιπόν, Γιώργος Μαντέος. Αυτό είναι ο καλεσμένος. Ο καλεσμένος είναι ο Γιώργος Μαντέος. Λοιπόν, και δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο για αυτό το πράγμα. Επειδή είμαστε στο Αγγλία Σκωτία, θέλω να πω το εξής, να σε ρωτήσω ουσιαστικά, τι ωραία και πόσο αγαπημένα είναι τα πράγματα όταν η UEFA ετοιμάζεται να πάρει τα παιχνίδια από την Αγγλία και να τα πάει στην Ουγγαρία, αν έχεις το Θεό σου τον ημιτελικό και τον τελικό δηλαδή. Γιατί, για ποιο, γιατί, αυτό θέλω να ξέρω, γιατί. Διότι η Βρετανική κυβέρνηση... Μάλλον η UEFA ζητάει από τη Βρετανική κυβέρνηση να κάνει εξαίρεση στους 2.500 VIP καλεσμένους, ώστε να μην μπουν σε καραντίνα 10 ημερών όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι που μπαίνουν στην Αγγλία. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τώρα βέβαια ότι να το δεχτεί αυτό ο Μπόρις Τζόνσον δεν είναι απλό, διότι οι Βρετανοί δεν μπορούν να πάνε διακοπές καταρχάς, λόγω αυτού του μέτρου του ίδιου. Οπότε σου λέει, κάτσε ρε εσύ. Οι δικοί μας που πάνε διακοπές και αυτού θα του φέρουμε 2.500 εδώ, και α πούμε δεν μπαίνετε. Δεν πειράζει. Από την άλλη, πρόσεξε με. Το θέμα δεν είναι καθόλου απλό, διότι σου θυμίζω ότι η Αγγλία διεκδικεί το Μουντιάλ του 2030. Οπότε σου λέει τώρα μην κάνουμε και τίποτα θέματα. Μην κάνουμε τσιριμόνιες, έτσι. Μπράβο. Σωστά, σωστά. Οπότε είμαστε τώρα λίγο εκεί, λίγο να τα βρούμε, λίγο ξέρω εγώ. Εντάξει. Αλλά δεν είναι και απλό, Από την άλλη, το να λέω Τσέφερ θα τα πάρω και θα τα πάω στην Ουγγαρία... Τι φάση, ρε φίλε, τι θα τα πάρει θα τα πάρει στην Ουγγαρία, τι θα είναι συνέδριο τη Χρυσή Αυγή θα το κάνει. Τι είναι δηλαδή. Τι ακριβώς δηλαδή θα τα πάρει και θα τα πάρει στην Ουγγαρία. Τι θα πάρει. Δηλαδή από όλες τις χώρες θα τα πάρει και θα πάρει στην Ουγγαρία. Ορτίκια και τσιτσιφιές. Τι θα πάρει και θα τα πάρει εκεί. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω, δεν την καταλαβαίνω αυτή τη φάση καθόλου. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Από την άλλη, να σου πω και κάτι άλλο, Γιάννη, και τι είναι η Ουγγαρία, ο Άγιος Παντελεήμονας. Τι νόμιζες ότι είναι η Ουγγαρία. Μου ξέρεις, θα γίνει τελικά, επειδή δεν πρόκειται να τσακωθούν και δεν πρόκειται να φύγουν από εκεί. Εντάξει, θα είναι και λίγο κωμικό. Νομίζω θα καταλήξουν σε κάτι τύπου, εντάξει, να έρθουν 2 μέρες
Ναι, ναι, ναι. Καραντίνα και με το PCR τους και εντάξει, παιδιά. Θα σου κάνω λίγο σκόντο στην καραντίνα, ναι, βάλε και εσύ λίγο αυτό, πλάτη. Αυτό, ναι. αυτό. Μην με εκθέσει κι εσύ ότι έρχονται εδώ πέρα μπάτες και λέστε δεν κάνουν τίποτα, ούτε τεστ, ούτε καραντίνα. Κάνε κάτι. Μπράβο, και από... Δείξε μου κάτι. Δείξε μου κάτι και εσύ, βρε αγόρι, μην με εκθέτει στον κόσμο. Βοήθαμε να σε βοηθήσω. Έτσι, έχω να πάω το καλοκαίρι και στην Αργαλαστή να φάω τα κεφτεδάκια μου. Ο μπαμπάς του Τζόνσον δεν είχε πάει στο Πήλιο. Και ο ίδιος. Και ο ίδιος. Βέβαια. Έχετε και ο ίδιος στο Πήλιο. Στο διπλανό χωριό από αυτό που ξέρεις. Ακριβώς στο διπλανό, μάλιστα. Αλήθεια. Ναι. Όπου έχει σπίτι εκεί, έρχεται. Έχει σπίτι αλλού, αλλά πηγαίνει και τρώει στην πλατεία αυτού του χωριού και μάλιστα είχε συνεντεύξει από την μαγείρισα που είπε φυσικά ότι ήταν πάρα πολύ απλός άνθρωπος. Δηλαδή. Πρέπει να πει, τι θα παραγγείλετε. Τα μάτια μου, ο Μπόρις Τζόνσον είμαι. Ναι. Αλήθεια. Αλλά τη απάντησε μία κεφτεδάκια. Και είναι πάρα πολύ απλός και προσιτός. Αλίμονα, ναι. Δεν είναι απλός άνθρωπος. Του αρέσουν πάρα πολύ κεφτέδες μου. Απλός και προσιτός, Γιάννη. Εντάξει. Έτσι είναι, έτσι πρέπει να είναι οι μεγάλοι ηγέτες, αν ρωτάς εμένα. Πώς έχεις τώρα εσύ με προσκάλεσες εδώ και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ και όλο τον σταθμό, το μεγάλο σταθμό του Big Wins FM. Παρακαλώ, Γιώργο. Μεγάλη αυτή η συχνότητα, κορυφαία. Παρακαλώ. Πώς το έχεις στο μυαλό σου τώρα, πότε θα μιλήσεις, θα πούμε ατάκες φουσέκι, γιατί είδα ότι δεν θέλεις να ασχοληθείς και πολύ. Θα πούμε ατάκες φουσέκι, απλώς πας να τις πετάξεις τώρα μέσα. Όχι, έτσι, είναι πότε ταιριάζει. Είναι υποχθόνια. Θα πούμε ατάκες φουσέκι όταν μπουν στο context. Ωραία. Λοιπόν, δεύτερον, για ιστορία, Σκωτία, Αγγλία, 80s, 70s και όλα αυτά, πότε θα μιλήσεις. Θα μιλήσουμε κατά το έχεις μέσα στο πλάνο. Θα μιλήσουμε, οπωσδήποτε θα μιλήσουμε, γιατί καταρχάς αυτή είναι μια ιστορία Σκωτίας, Αγγλίας. Είναι μια ιστορία που πηγαίνει, σημαίνει πια σχεδόν 150 χρόνια. Ωραία. Έτσι, 150 χρόνια. Θυμίζουμε ότι είναι το πρώτο διεθνές φιλικό που έχει γίνει ποτέ. Ωραία. Έτσι. 1872, αν θυμάμαι καλά, αν με βοηθάει η μνήμη μου. Άρα ακριβώς 150. Άρα, όχι, 149. Άμα θες να το πάμε έτσι. Έτσι το πάω, ρε φίλε. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι από τις πιο παλιές, η πιο παλιά ποδοσφαιρική αναμέτρηση στον κόσμο, αν θέλετε να το πούμε έτσι. Και μία από τις πιο έντονες βεβαίως, η οποία έχει γράψει ένα εξαιρετικό άρθρο ο Νίκος Ράλης. Τώρα που είναι αυτό, στο Sport FM μπορείτε να δείτε και το ιστορικό background όλης αυτής της ιστορίας, το οποίο πηγαίνει πίσω στον 8ο αιώνα. Έτσι. Δηλαδή πώς ξεκίνησε αυτή η αντιπαλότητα μεταξύ Αγγλίας και Σκωτίας για να φτάσουμε στο σημείο εδώ να, όπως το λένε, να... Όχι να μισκείται, αλλά εν πάση περιπτώσει να είναι πάντα πάρα πολύ έντονα φορτισμένες όλες οι αναμετρήσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Εξαιρετικό άρθρο του Νίκου Ράλη. Επειδή έχετε, δεν ξέρω, μου έχουν στείλει κι άλλοι και στέλνετε και εδώ και μου στέλνετε και inbox. Έχει κολλήσει κόμμα τι θα γίνει στον όμιλο του Βελγίου. Αυτό ναι, εντάξει, τι θα γίνει στον όμιλο του Βελγίου. Δηλαδή, τι περίμενε, τι ψάχνετε, τι θα γίνει σε περίπτωση τριπλής ισοβαθμίας. Όχι, μ' αρέσει αυτό που λέει Παντελονά τα πείτε τα. Μ' αρέσει αυτό. Δηλαδή τι κάνει. Εγώ θα το πω, ρε φίλε, Παντελονά, θα πω. Θα δω τη βαθμολογία και θα σου πω Παντελονά τα τώρα. Καταρχάς, μην ξεχνάτε ότι μπορεί να περάσουν δύο έτσι εκτός από το Βελγίο. Ναι, σωστό. Ναι. Επίσης, να μην ξεχνάτε. Ότι παίζεις εύκολα Ρωσία, Φιλανδία, Χ. Βολεύονται και οι δύο. Όπως Ρωσία, έχει γίνει... Φιλανδία, Βέλγιο, Φιλανδία εννοείς. Βέλγιο, Φιλανδία παίζει. Ναι. Ρωσία, Φιλανδία έπαιξε. Ναι. Πάω σε άλλο όμιλο, τότε λάθος έκανα. Περίμενε. Όχι, εκεί είσαι. Βέλγιο, Φιλανδία βολεύει το Χ. Είναι η αλήθεια. Όχι, δεν βολεύει. Μπορεί να νικήσει η Ρωσία και την πέρασε η Φιλανδία. Όχι, σε άλλο όμιλο εγώ, παιδιά. Αφήστε. Θα σας πω μετά τι εννοούσα. Μόλις δω την τελευταία αγωνιστική. Το Βέλγιο θα κερδίσει τη Φιλανδία. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει στο Ρωσία-Δανία. Συγγνώμη, παρένθεση. Είμαι στον αποκάτω όμιλο, ακριβώς στον τρίτο. Ναι. Ουκρανία-Αυστρία, τελευταία αγωνιστική. Το παίζει εκεί που βολεύονται όλοι. Ναι. Και είσαι εξασφαλισμένο. Και τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, όσον αφορά το Βέλγιο. Έχουμε λοιπόν Βέλγιο-Φιλανδία. Δεν φεύγει αυτό το μάτς ποτέ από τον Άσο και αναπληρωματικού που θα βάλει το Βέλγιο. Δηλαδή αρκετά τυχερή ήταν μέχρι τώρα η Φιλανδία. Και έχει Ρωσία-Δανία και πάει για τριπλή ισοβαθμία. Μάλιστα. Θα κερδίσει η Δανία τη Ρωσία. Η Δανία δεν είναι κακή ομάδα, είναι αρκετά άτυχη. Είναι πάρα πολύ άτυχη. Είναι αρκετά πάρα πολύ άτυχη. Δηλαδή, βλέπει τη Δανία, εντάξει, εξαιρουμένη τη top ατυχία του Έριξεν. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτό ξεφεύγει από κάθε καταμέτρηση. Τις ευκαιρίες μόνο να δεις το πώς έχει παίξει και στους δύο αγώνες και είναι αυτή η ομάδα στους 0 βαθμούς. Μάλλον για να είμαι ακριβής, δεν είναι σε κανένα βαθμό. Είναι απορίας άξιο. Και δικαιούται, είναι αυτό που λέμε Γιάννη, δικαιούται κάτι καλύτερο. Κοίταξε, Παντελονάτα λοιπόν μπορείς εσύ να πεις. Υπό κάπα σίγμα, όντως θεωρώ ότι η Δανία θα την κερδίσει τη Ρωσία. Καταρχάς παίζουν Κοπεχάγη. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, Κοπεχάγη παίζουν. Ναι, Κοπεχάγη. Πάρκεν. Κοπεχάγη παίζουν. Σημαντικό αυτό. Σημαντικό.
Κοπενχάγη παίζουν, αλλά γιατί το λες αυτό. Θα μπορούσα να παίζουν Αγία Πετρούπολη που άλλαζαν πάρα πολύ τα πράγματα. Ναι. Παιδιά, μετά εντάξει, αρχίζουμε και ψάχνουμε. Μετά από τις τριπλές βαθμίες, τι ψάχνουμε, ψάχνουμε τους πόντους στα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων. Ναι. Και άλλη ευκαιρία για την Αγγλία. Μετά τη διαφορά γκολ, μετά την καλύτερη επίθεση. Έτσι, αυτά είναι τα κριτήρια. Πηγαίνουμε. Ναι. Μην σας πάω από κάτω, 10 είναι τα κριτήρια, για να φανταστείτε. 10 είναι τα κριτήρια στις ισοβαθμίσεις. Σας λέω τα πρώτα τρία, διότι λογικά δεν πρώτα είναι μεταξύ τους. Ναι. Η μεταξύ τους ισοβαθμία λύνεται μόνο εφόσον η Δανία νικήσει με περισσότερα από ένα γκολ. Γιατί έχουμε Δανία-Φιλανδία 0-1, Φιλανδία-Ρωσία 0-1. Σωστό. Άρα, άμα βάλει 2 γκολ η Δανία, άμα βάλει 2 γκολ και νικήσει και 2-1 νικήσει. Είναι αυτή που περνάει η δεύτερη. Θα περάσει αυτή η δεύτερη. Μπορεί η Δανία να νικήσει 2-1 τη Ρωσία. Εγώ λέω μπορεί. Από την άλλη, βέβαια, η λογική, η παντελονάτη λογική που ρώτησε και που είπε ναι. Και ο φίλος, πάει στα πολύ μεγάλα. Σε πολύ μεγάλους ώμους και πολύ μεγάλα παντελόνια που φοράει ο πανύψηλος Αρτέμ Τζούμπα και θεωρώ ότι θα περάσει η Ρωσία τελικά. Ο Τζούμπα δεν έχει κάνει κάτι ακόμα, έτσι. Δεν έχει κάνει, αλλά και μόνο η παρουσία του αποτελεί. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο Ελσίντ της Εθνικής Ρωσίας με την στολή. Το συμπαθούμε πάρα πολύ, ναι. δεν το συζητάμε. Εννοείται. Ναι, τη στολή αυτή που φοράει, την ωραία. Πώς το λένε αυτόν τον σούπερ ήρωα, ξέχασα. Deadpool, ναι. Είμαι με τις παρενέργειες. Λοιπόν. Αγγλία-Σκωτία 0-0 στο 30. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι. Μεγάλη ευκαιρία για τη Σκωτία. Μεγάλη απόκρουση του Πίκφορντ για την ακρίβεια. Μεγάλη απόκρουση του Πίκφορντ. Λοιπόν, 0-0 στο 30. Σε σου το Ντόναλντ διαγώνιο μέσα από την περιοχή. Πολύ ωραία επέμβαση του Πίκφορντ. 0-0. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τραγουδάκι. Επιστρέφουμε. Λοιπόν, πριν το τραγούδι μας πρέπει να βγάλουμε Χρήστο Ρομπόλη, γιατί έχουμε είδηση τελευταία στιγμή. Έλα, Χρήστο, τι έγινε. Λοιπόν, χαίρετε. Άγγελος κακών ειδήσεων για μια ακόμα φορά σήμερα. Υπάρχει κρούσμα κορονοϊού στην ελληνική ομάδα, στην ελληνική αποστολή. Ένα είναι, δεν πρέπει να πρόκειται για παίχτη, γιατί όλοι οι παίχτες ήταν σήμερα στην αποστολή και σήμερα με την επίσημη ενημέρωση το άτομο που έχει βρεθεί θετικό έχει ήδη απομονωθεί. Απλά, όπως καταλαβαίνεις, είναι μια κατάσταση συναγερμού, καθότι όλοι επαναλαμβάνονται τεστ μοριακών και όλα τα σχετικά για να διασφαλιστεί ότι δεν υπάρχει διασπορά μέσα στην τάξη της ομάδας. Οπότε υπάρχει, όπως καταλάβεις, μια αναστάτωση και ας ελπίσουμε να μην υπάρχουν περαιτέρω κρούσματα στην ομάδα, γιατί εκτός όλων των άλλων θα πρέπει τις επόμενες μέρες να αναχωρήσει και για τον Καναδά. Καλά, πάνω απ' όλα φυσικά η υγεία των ανθρώπων, αλλά και κατ' επέκταση είναι και αυτό το θέμα, γιατί την επόμενη Παρασκευή η αποστολή αναχωρεί για τον Καναδά και καταλαβαίνεις ότι αν υπάρχει διασπορά θα υπάρχει μεγάλο ζήτημα. Αυτό είναι το τελευταίο δυσάρεστο. Ελπίζω να μην ξαναχτυπήσω με νέο δυσάρεστο, γιατί θα ζηλέψει και τα συνοικολογία μετά. Έτσι, ρε Χρήστο. Έτσι, ρε Χρήστο. Να σε καλή συνέχεια. Λοιπόν, εδώ είμαστε Fight Club δεύτερο ημίωρο, εδώ με Γιώργο Μαντέο, Αγγλία-Σκωτία 0-0 στο 38 και πριν συνεχίσουμε, θα σας πω εξής, θα σας πω μερικά πράγματα που θα σας ακουστούν περίεργα, αλλά θα βγάλουν νόημα στο τέλος. Λοιπόν, Χώτη Σενιωρίτα, Φλοκαντόρα, Πάιναπ, Ζόμπι, Μαργαρίτα, Νεγκρόνι και πολλά ακόμη θα βρεις στον κοκτέιλ κατάλογο του Flask. Κατέβασε το Flask App, διαθέσιμο για iOS και Android, και επίλεξε το κοκτέιλ που ταιριάζει στις γεύσεις σου. Σε περίπτωση που αποφεύγεις το αλκοόλ, θα βρεις και αρκετές virgin εκδοχές, καθώς και low calories cocktails για αυτούς που αποφεύγουν τη ζάχαρη. Καλή σου απόλαυση. Όλα αυτά στο Flask. Εγώ θα έπαιρνα ένα. Flask. Φίλος που έχει πάρει είναι ενθουσιασμένος. Φλοκαντόρα θέλω. Εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά πάντως δεν θα έπαιρνα μαργαρίτα. Δηλαδή, άμα είναι να κάνεις αυτή τη. Να κατεβάσεις ένα app και να πάρεις ένα ωραίο κοκτέιλ, το μαργαρίτα το ξέρουν όλοι τώρα. Σωστό. Ή σαν την πίτσα μαργαρίτα, ας πούμε. Παίρνεις πίτσα μαργαρίτα. Λέει για τα παιδιά. Για τα παιδιά αυτό. Τι τα πήγε τα παιδιά. Νομίζω γι' αυτό τη βγάλαν την πίτσα μαργαρίτα. Ναι, ποια παιδιά. Τη βγάλαν για τα παιδιά. Γιατί σου λέει βγάλε τη λίγα, πα και την πάρει κανένα. Γιατί μετά, αν αρχίσει και βάζει από 4 υλικά και πάνω, δεν θα την παίρνει κανένα και θα ανησυχούν οι μανούλες για τα παιδάκια. Ναι, ρε φίλε, αλλά ξέρεις, ξεχνιέται αυτό ή παγιώνεται αυτή η πρακτική. Και φτάνουν τα παιδιά 16 χρονών και λέει πάρε και μια μαργαρίτα για τα παιδιά. Και σου λέει ρε μάνα, απαράτα. Σε αυτό. Τα παιδιά σου αρχίζουν τα καντήλια μετά. Έτσι είναι τα παιδιά όμως, Γιώργο. Έτσι είναι τα παιδιά, Γιώργο. Τα παιδιά είναι πάντα παιδιά. Για σένα. Και μένουμε πάντα παιδιά. Για σένα. Εμείς, εντάξει, εμείς ναι, προσπαθούμε να μείνουμε πάντα παιδιά. Με όχι ιδιαίτερη επιτυχία, πρέπει να πω. Γιατί? Είναι και συνθήκες, Γιάννη. Είναι και συνθήκες. Έχουν βαρύνει πολύ και τα 20 χρόνια γνωριμίας μας. Φάτινα τώρα. Βαραίνουν σιγά σιγά στους ώμους μας. Ισχύει. Αλλιώς ήμασταν, Γιάννη, πριν από 20 χρόνια γνωριστήκαμε. Καλά τώρα. Αλλιώς τώρα. Το συζητάς τώρα. Ίδιοι ήμασταν τότε.
Γιώργο μου, θυμάμαι ότι βρισκόμασταν και όπως περπατάγαμε στον δρόμο, πέραμε δύο πέτρες από κάτω, τις στίβαμε και πίναμε το χυμό και συνεχίζαμε μετά. Έτσι. 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 Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Άλλες εποχές. Και τι χυμό, ε. Ε. Και τι χυμό. Άλλη εποχή, αγνέ. Τζους. Αγνέ, Κώστα μου. Τα εύστοχα. Συγγνώμη, Κώστα μου, είδες συνήθεια. Εδώ και 20 χρόνια με τον ίδιο άνθρωπο εκπομπή. Λογικό είναι. Αλήθεια αυτό. Δεύτερος γάμος. Δεύτερος γάμος. Και πολλά με το Βαϊμάκι. Φίλε, είναι παραμιλά στον ύπνο σου. Ναι, ναι. Και λες ατάκες. Και τραγουδάς ράμα για μερικές φορές. Δεν μπορώ. Να σου πω τα εύστοχα μηνύματα πάλι. Περιμένουμε όλα μαζί. Όχι, ό,τι θες, ρε παιδί. Αυτό που επισημαίνει. Με Μαριάννα Ευστρατείου. Ναι, επεσήμανε ο ακροατής ότι το stop, μία που έκαναν φωνητικά, backing vocals. Ωραίο. Σωστό. Είναι η Μαριάννα Ευστρατείου που μας εκπροσώπησε το 89 και το 96. Εγώ θυμήθηκα του 89 το τραγούδι Το Δικό Σου Αστέρι. Εσύ θυμήθηκες το 96. Όχι, αυτό που λέω δεν είναι το 96. Εγώ θυμήθηκα το Talk About Love. Αυτό. Διασκευή, έτσι. Ξένο τραγούδι είναι αυτό. Δεν δικό της. Δεν θέλω να λες τέτοια πράγματα. Δεν υπάρχουν Έλληνες που έχουν κάνει διασκευές. Όχι. Δεν υπάρχουν. Οι Έλληνες δεν τα κάνουν αυτά. Λοιπόν. Sorry κιόλας. When there is. Δεν το ξέρω. Το βρήκα, αλλά δεν το ήξερα. Το τραγούδι του 96. When there's nothing right. English version. Μήπως υπήρχε στα ελληνικά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Μικρή σημασία έχει. Το Δημήτρη μας εκπροσώπησε δύο φορές. Μικρή σημασία. Εντάξει, για να μας εκπροσωπήσει δύο φορές κάτι είδανε στη Μαριάννα Ευστρατείου. Ναι. Εγώ όμως δεν θυμάμαι κανένα από τα δύο. Σου λέω και θυμάμαι πάρα πολύ το Talk About Love. Το οποίο είχε παίξει αρκετά. Το οποίο ήταν ένα χαλαρό, ωραίο τραγουδάκι. Ναι. Ξέρεις, από αυτά τα οποία τα χαρακτηρίζαμε σαχλοποπάκια, αλλά ήταν ένα ωραίο ευχάριστο τραγούδι στο άκουσμα. Και έτσι ήταν και η εποχή, Γιώργο, πρέπει να σου πω. Τα σήκωνε. Και εδώ περνάμε σε αυτό που λέγαμε από την αρχή. Ναι, έτσι, ναι. Έτσι ήταν η εποχή και βλέπαμε το Μουντιάλ του 82, ας πούμε, με τον Γκένι Ντάλγκλις και τον Στίβ Άρτσιμπαλντ και τον Αλαν Χάνσεν. Αυτή ήταν η Σκωτία. Το Στίβ Άρτσιμπαλντ. Και μετά από δεκαετίες έχει η Σκωτία αστέρια στην ομάδα της, όσο μπορείς να πεις αστέρια, τον Άντι Ρόμπερτσον και τον Σκοτ Μακτόμινεϊ, έτσι. Όχι βέβαια, ούτε κατά προσέγγιση της κλάσης του Ντάλγκλις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όχι, ναι. Αν εξαιρέσει τα 90s και τον Άλι Μακόιστ. Εντάξει, οκ. Okay. Ήταν στάρ, είχε το χρυσό παπούτσι, πολλά γκολ, Rangers, πρωταθλήματα και αυτά. Ήταν στάρ, έκανε ταινία. Πολλά. Σωστό. Δεν έχει βγει από τότε παίκτης, έτσι, Σκοτσέζος. Όχι. Δεν έχει. Πού να περιμένεις να το δεις ένα Euro, σε ένα Μουντιάλ, να λες άτυχος αυτός που δεν έπαιξε Euro, γιατί έπεσε κακή ομάδα, όπως λες για τον Giggs. Άτυχος. Να. Δεν υπήρξε. Ενώ και τη δεκαετία του 70 και του 80 είχαν παιχταράδες. Και το ότι τα αστέρια της Σκωτίας είναι αμυντική. Είναι. Δείχνει κάτι. Είναι ενδεικτικό. Κάτι. Είναι αλλά τότε Γιάννη του 82 δεν ήταν μόνο αυτή. Ήταν και ο Σάμι Λί. Ο Σάμι Λί νομίζω ότι είναι Βορειοϊρλανδός. Νομίζω το θυμάμαι στα χαρτάκια. Τώρα, κρατάω μια επιφύλαξη. Νομίζω ότι είναι Βορειοϊρλανδός. Σάξον, άρα κρατάω μια επιφύλαξη και θα σου πω τον Γκρέαμ Σούνες. Εντάξει, ναι. Προφανώς ο Σούνες. Θα σου πω Τζο Τζόνστον. Σωστό. Είχε πάρα πολλούς παίκτες. Είχε έναν άλλον. Work λεγόταν που είχε παίξει σε μεγάλη απόδραση τον 11. John Work με το μουστάκι. Δεν το θυμάμαι αυτό, Γιώργο. Άμα το ψάξει και δει τη φάτσα του, θα το θυμηθεί. John Work, αν δεν κάνω λάθος. Ipswich. Δηλαδή υπήρχαν παίκτες πολλοί. Και καλά, σα σέβεται, δεν το συζητάμε έτσι. Η ραχοκοκαλιά της Εθνικής Σκωτίας ήταν από παίκτες που πρωταγωνιστούσαν σε κορυφαίο επίπεδο. Το πρώτο παιχνίδι και μοναδική νίκη στο Μουντιάλ το 82 για την Σκωτία είναι το παιχνίδι με τη Νέα Ζηλανδία. Α, για πες σύνθεση. Όπου έχουμε Άλαν Ραφ τέρμα. Ναι, ναι. Στην άμυνα Μαγκρέιν, Άλαν Χάνσεν, ναι. Evans και Gray. Ναι. Στο κέντρο τριάδα Στράχαν, Σούνες και Work. Στράχαν, ρε φίλε. Αυτόν θυμόμουν και πασάμι. Ναι, λάθος. Ναι, ο Γκόρντον Στράχαν. Σάμι Λί, εμείς που ήταν και Άγγλος. Ο Σάμι Λί είναι Βορειοϊρλανδός. Το τζεκαρές. Όχι. Πάμε παρακάτω. Ναι, 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 και μπροστά. Και μπροστά Άλαν Μπραζίλ. Ο εξωτικός. Με καράφλα. Άλαν Μπραζίλ. Ναι, ναι. Τζον Ρόμπερτσον και Κένι Ντάλγκλις. Βεβαίως τριάδα μπροστά. Και δεν υπάρχει Άρτσιμπαλντ βασικός από ό,τι βλέπω. Ο Άρτσιμπαλντ είναι αναπληρωματικός. Ό,τι βλέπω, Γιάννη, αφήνει στον πάγκο τον Στιβ Άρτσιμπαλντ. Ένα ρίσκο για τον προπονητή της Σκωτίας. Βέβαια, ο Στιβ Άρτσιμπαλντ, ο οποίος και μάλιστα μετά την πολύ πετυχημένη συνεργασία του με τον Γκόρντον Στράχαν στην Αμπερντίν. Δύο σπουδαίοι αστέρες της. Και διεκδικεί, να σου πω κιόλας ότι σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες εδώ του Big Win Sport FM, διεκδικεί και μεταγραφή στην Μπαρσελόνα ο Άρτσιμπαλντ. Δεν ξέρουμε αν θα γίνει, είναι ακόμα δύσκολο. Δεν το ξέρουμε, αλλά πηγαίνει καλά στην Τότεναμ μέχρι στιγμή. Πηγαίνει καλά, έχει κάνει δύο συμπαθητικές χρονιές και ενδεχομένως να ενδιαφερθούν και ομάδες έξω από το νησί. Είναι αλήθεια. Γιώργο, έχεις δίκιο. Είναι αλήθεια, Γιάννη. Βέβαια, υπάρχει ο περιορισμός των τριών ξένων που δυσκολεύει πάρα πολύ τα πράγματα. Εντάξει. Δεν είναι μπάτε σκύλα, λέστε. Όχι, 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 δεν είναι. Πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά εδώ πέρα οι επιλογές. Αλλά εντάξει, τα μάτια είναι πάντα πάνω στους Άγγλους. Άλλωστε υπάρχουν δύο πληροφορίες ότι η Γιουβέντους κοιτάει τον Ιαν Ρας.
Έτσι, υπάρχουν διάφοροι παίχτες στους οποίους κοιτάνε. Να σου πω, επειδή δεν το ξέρεις, τον έχει ήδη βολιδοσκοπήσει τον Ιαν Ρας. Αλήθεια. Έτσι. Σωστά, το καλύτερο πράγμα με τον Ιαν Ρας από όλα είναι ότι στην πρώτη του συνέντευξη, επιστρέφοντας από όλη αυτή την καταστροφική περίοδο στη Γιουβέντους, γυρικά να το ρωτήσανε, ρε Ιαν, εδώ πέρα τα παστέλωνες, βρε αγόρι μου. Εκεί τι έπαθες? Και δίνει ο Θεός την απάντηση. Παιδιά, δεν τα πήγα καθόλου καλά στην Ιταλία, γιατί ήταν σαν να παίζω σε ξένη χώρα. Στην ξενιτιά. Το ακόμα καλύτερο με τον Ιαν Ρας είναι ότι με το που φεύγει από τη Λίβερπουλ, που παρακολουθούσαμε όλοι σαν τρελή ποδόσφαιρο και αγγλικό ποδόσφαιρο, η ενέργεια Νεαρχηρού και τα λοιπά που τα συζητούσαμε έξω, Γιάννη. Είναι με το που φεύγει, εμφανίζεται ένας που είναι ίδιος, ο Τζον Όλντριτς, με μουστάκι, σεντερφόρ και τα λοιπά. Σωστό. Πάμε στον Κωνσταντινιάολη. Σύνδεση. Να μας πει τι γίνεται. Τα νέα του Λονδίνου. Λέγε, Κωστά. Λοιπόν, 0-0 τελειώνει το πρώτο ημίχρονο με κορυφαία ευκαιρία αυτή του τριπλή για τη Σκωτία, πέρα από το δοκάρι του Stones που είχε σημειωθεί στην αρχή, την διπλή ευκαιρία για τη Σκωτία με τον Οντόνελ να σουτάρει μονοκόμματο το σουτ, πολύ δύσκολη απόκριση του Πίκφορντ, και στην επαναφορά ο Άνταμς δεν μπορεί με το κεφάλι να στείλει την μπάλα στην άδεια εστία. Θα έλεγα ότι είναι μοιρασμένο το παιχνίδι. Ο Άνταμς είχε άλλο ένα σουτ προς το τέλος, το οποίο μπλοκαρίστηκε και πέρασε μπάλα corner. Δεν τα πάει καθόλου άσχημα η Σκωτία, και νομίζω ότι αυτός ο Μίλος έχει την εξής ιδιαιτερότητα. Δεν ξέρω αν οι Σκοτσέζοι, που ήδη έχουν χάσει το πρώτο μάτς, μπορεί να κόψουν βαθμό από άλλους, και σίγουρα θα διεκδικήσουν από την Κροατία, αλλά για την Αγγλία δεν ήταν καλό μάτα το ότι είναι στον ομιλό τους, άσχετα με το τι μπορεί να γίνει στο δεύτερο μήχρονο. Είναι ένα μάτς του Αγγλία-Σκωτία που πάντα έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή η Σκωτία και λόγω γοήτρου και λόγω της αντιπαλότητας που υπάρχει δεν θα είναι το ίδιο σφυργιλί, ας πούμε, να μην φαίνεται το ίδιο σφυργιλί απέναντι σε κάποιον άλλο αντίπαλο. Ξέρουν πολύ καλά τους αντιπάλους τους και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό από το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου και με την εικόνα που είχε το πρώτο ημίχρονο. Να. Εγώ έχω την αίσθηση πάντως, έτσι όπως είναι, δεν ξέρω στο πόσο βολεύει τους Σκοτζέζους, Κώστα. Πιστεύω ότι αν προχωρήσει έτσι το παιχνίδι θα πάνε να το χτυπήσουν σοβαρά στο τέλος. Και εγώ, έτσι νομίζω. Έτσι νομίζω, ναι. Για να δούμε. Λες, Για να δούμε, έτσι λέω. Να, λοιπόν, ευχαριστούμε, Κώστα. Ευχαριστούμε τον Κώστα Μιαούλη. Αυτή είναι η εικόνα των δύο ομάδων στο ημίχρονο. Εγκλέζαρος ο Σμολιλί, μας ενημερώνει ο ακροατής μας. Ποιος, ο Σάμιλι. Ναι. Ο Σμολιλί. Λίβερπουλ δεν είναι, ο Σάμιλι, καλά το θυμάμαι. Λίβερπουλ, καλά. Τι ομάδα έχει τότε η Λίβερπουλ. Εκεί λοιπόν μάθαμε εμείς την μπάλα. Και όταν μάθαμε εμείς αυτή την μπάλα, βλέπαμε και Σκωτία, μαθαίναμε μάλλον, γιατί εντάξει, είπαμε ότι ο Τσαούσης αποκάλυψε και ηλικίες, αλλά δεν ήμασταν και τόσο μεγάλοι. Μαθαίναμε λοιπόν ότι υπήρχε ένας παιχταράς στη δεκαετία του 70, ο Μπίλι Μπρέμνερ, που επίσης έπαιζε στην Εθνική Σκωτίας. Μαθαίναμε ότι υπήρχε ο αρχηγός του Νότιγχαμ Φόρεστ με τα δύο σερί Champions League, ο Τζον Μαγκόβερν, μετέπειτα προπονητής. Ναι, είναι άγγλος. Επίσης Σκωτία. Δηλαδή τρομερές ομάδες Σκωτία. Τρομερές. Μπορώ να πω μάλιστα ότι εκεί στα 70's. Ναι. Και στα early 80s μπορώ να πω ότι ποιοτικά την έπαιζε την Αγγλία. Την ισοφάριζε δηλαδή σε ποιότητα ποδοσφαιριστών. Early 80s. Ναι. Μέχρι να εμφανιστούν οι Λίνεκερ, όλη αυτή η φουρνιά, ο Πλατ, ο Μπάρνς, γιατί νομίζω δεν έπαιζε ο Μπάρνς στο 82. Σίγουρα δεν έπαιζε ο Μπάρνς στο 82. Το καλό είναι ότι η Σκωτία τότε, έτσι όπως το λες, είχε τρεις καλές ομάδες. Δηλαδή είχε τη Ρέιντζερς και είχε και την Αμπερντίν, όμως είναι την Αμπερντίν του Σερ Άλεξ. Του Φέργιουσον, με πρωτάθλημα, με κύπελο, με κυπελούχων είχε πάρει UEFA. Είχε κάνει θαύμα τότε. Κυπελούχων, βέβαια. Είχε σπάσει την κυριαρχία τότε των δύο και είχε πάρει και ευρωτίτλο. Καλά, Σερ Άλεξ εκεί πέρα. Ναι, ήταν τρεις ομάδες. Ήταν οι δεκαετίες που ακολούθησαν από την Celtic του Jock Stein, τη μοναδική ομάδα που είχε κάνει quadruple, έτσι, με treble στην Ευρώπη και League Cup στη Σκωτία. Γενικά πολύ, πολύ αναπτυγμένο το ποδοσφαιρό, το οποίο έκατσε απότομα, έτσι. Στο Millennium έκατσε. Να. Δεν έβγαιναν παίκτες. Ήταν λίγοι. Δηλαδή μέχρι να βγει και ο Ρόμπερτσον και να κάνει αυτό που είδαμε τη Liverpool και να πούμε παίζει να είναι ο καλύτερος αριστερός μπακ του κόσμου. Χρόνια θυμάσαι κανέναν. Προσπαθώ, είναι η αλήθεια. Εγώ το Μακόιστ μόνο. Το Μακόιστ δηλαδή στα μέσα της δεκαετίας του 90. Να. Υπάρχει κανένας άλλος, ρε παιδιά, στείλτε κανένα μήνυμα. Αλλά μην μας πείτε τώρα κανέναν αναπληρωματικό του αναπληρωματικού. Όχι, να είναι σοβαροί, έτσι. Σοβαροί παίχτες εννοείς. Που να κάνανε, ξέρω, καριέρα. Ναι. Και μάζε τώρα τον Τζιμ Λέιτον τώρα, δηλαδή, εντάξει. Τζιμ Λέιτον, εντάξει. Οκ. Okay. Colin Hendry επίσης 90s, κλασικά. Colin Hendry εκεί είναι, παιδιά. Είναι στην Blackburn, στο πρωτάθλημα τότε. Ναι, το 95, είναι... βέβαια. Κλασικό. Είναι στο Euro το 96 που τρώει τον γκολ από τον Γκάζα, το περίφημο. Έτσι. Και ο Φλέτσερ, να, ένας καλός παίκτης Σκοτσέζ, βέβαια. Εντάξει. Να πω και τον James, πώς να, και τον McFadden εγώ. Εντάξει, δεν πάει έτσι όμως.
Ο Φλέτσερ είχε και. Δεν ήταν και Champions League Pro. Ήταν το 2008 με τη United. Ήταν δηλαδή παίκτη. Εντάξει. Σταρ δεν το λες. Δεν πλησιάζει καν. Όχι τον Ρόμπερτσον. Ναι. Νομίζω δεν πλησιάζει καν τον Μακτόμινεϊ ακόμα. Ναι. Ή όχι. Μην είπα και βλακία και θα μα ακούει κανένα μπίλιο τώρα και θα μα κράξει. Ναι. Είχε. Ο Φλέτσερ προσέφερε πολλά. Προσέφερε. Εντάξει. Ναι. Κάνα άλλο. Δεν νομίζω, όχι. Δεν νομίζω. Να το πιστώσουμε, πιστώσουμε στον ακροάτη Φλέτσερ. Ντάρεν Φλέτσερ. Okay, ναι. Οι υπόλοιποι είναι όμως νομίζω. Τερματοφύλακα δεν έβγαλε τίποτε, ρε φίλε. Η Σόμι Αγγλία του 90 απλώς ήταν η καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Εννοείς ήταν η καλύτερη ομάδα που, της Μεγάλης Βρετανίας. Γιατί δεν νομίζω να είσαι παραπέρα. Η καλύτερη Αγγλία που είχε εμφανιστεί προφανώς εννοεί. Α, η καλύτερη Αγγλία. Ήταν φοβερή. Α, γιατί έτσι όπως το λέει, κάτι άλλο καταλαβαίνω. Η φοβερή ομάδα. Φοβερή ομάδα. Άδικο πολύ στα πέναλτι. Τι πάει να πει άδικο. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, στα πέναλτι. Άμα φτάσει στα πέναλτι, ξέρει. Τώρα εκεί πέρα, πώς το λένε, τζόγο είναι. Αλλά επειδή εντάξει, ξεκινήσαμε Μουντιάλ, αλλά στην πραγματικότητα το θέμα των ημερών είναι το Euro. Θέλω να μου πεις τις αναμνήσεις σου από Euro, ξεκινώντας από παλιά, τις έντονες δηλαδή αναμνήσεις σου. Δηλαδή σου λέγανε τώρα κάτσε εδώ μόνος σου και πες μας από μνήμης τι σε συνδέει με το Euro, τι θα είσαι, τι θυμάσαι. Καχάς θυμάσαι το Euro του 80. Όχι, καθόλου. Όχι. Καθόλου έχω μόνο μια μυδρή εικόνα ιστορικής φύσης, ιστορικής μελέτης, ας πούμε, ότι τότε πρωτοεμφανίστηκε η Εθνική Βελγίου που είχε σπουδαίους παίκτες που κανείς δεν την περίμενε κτλ. Χόρστ Χρούμπες, Δυτική Γερμανία και Ελλάδα, βέβαια, Μαναστόπουλο. Να. Όχι, τίποτα άλλο. Όχι. Ούτε μπορώ να θυμηθώ τα γκολ, πώς γινόταν οι φάσεις. Άρα ξεκινάμε από γύρω 84, λοιπόν. Έτσι. Και είναι πολύ χαραγμένο στην μνήμη, ναι. Και είναι, μπορώ να σου πω, το πρώτο γύρο που είχα δει και είχα μείνει έκθαμβος. Να. Και το διασκέδασα πολύ το θέαμα. Θυμάσαι Εντάξει, κάτι από εκεί. Ενώ σου έχει μείνει κάτι. Όχι να θυμάσαι ότι θυμάσαι τι έγινε, ποιος το πήρε και τέτοια. Αν όχι, σου έχει μείνει στο σκηνές, μυαλό σου. Την Κάφα του Αρκονάδα που τη θυμάται νομίζω όποιος το παρακολουθεί εκεί. Έναν παίκτη Πορτογάλο που είχε κρίνει τον προημιτελικό και λεγόταν Ζορντάο. Θυμάσαι. Ναι, όχι. Δεν Για τσέκαρε ποιος είναι ο Ζορντάο. Έτσι, μου ήρθε τώρα φλασιά. Ναι. Θυμάμαι αυτόν. Τι άλλα μπορούμε. Α, καλά, θυμάμαι την πολύ μεγάλη ομάδα της Δανίας που τότε μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση και μετά πήγε ακόμα καλύτερα στο Μουντιάλ του 86. Που έπαιζαν όλοι οι superstar Δανοί που λέγαμε Όχι όλοι, δεν είχε πάει ο Λάουντρουπ, σου θυμίζω έτσι. Το 84. Ναι, νολά. Α, σωστά. Λέμε 92. Ναι, το 92 δεν ήταν κανείς. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Μόνο ένας Μπρίαν Λάουντρουπ. Και ο Σμάικελ, βέβαια. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, Ρούι Ζορντάο. Ρούι Ζορντάο. Με το νούμερο 3 στην πλάτη, παρότι επιθετικός. Έτσι. 31χρονος, 32χρονος. Τότε, ναι. Τότε, επιθετικός της Sporting Λισαβόνας. Ναι, τι είχε κάνει τότε ακριβώς, θυμάμαι. Χατρίκ είχε κάνει σε ένα μάτς. Είχε βάλει 2 γκολ και είχε γυρίσει. Κάτι είχε κάνει. Αυτόν τον έχω εικόνα. Αν θέλεις, να σου πω τι έχει κάνει ο συγκεκριμένος. Θα μου πεις. Έχει κάνει από τα ημιτελικά και μετά. Έχει βάλει τα 2 γκολ. Στον ημιτελικό με τη Γαλλία που αποκλείστηκε η Πορτογαλία. Και το γυρνάει ο Πλατινί και το κάνει 3-2. Αυτό ήταν. Αυτό θυμάμαι. Αυτό. Ότι πήγε να τους κλείσει το σπίτι ο Ζορντάο και τελικά το ξανάνοιξε. Το κλειστό σπίτι το ξανάνοιξε ο Μισελ. Μπράβο. Με τα γνωστά του βέβαια που είχε βάλει 9 γκολ σε μια διοργάνωση, ένα ρεκόρ που δεν σπάει ποτέ. Να. Μετά θα σου πω ότι θυμάμαι το 88. Α, Γκάρι Μακάλιστερ, ξεχάσαμε. Μακάλιστερ, Millennium. Ωριακά. Ναι. Ιταλίο. Ναι. 90s κι αυτό και πολύ. Ναι, συγγνώμη, συνέχισε. Ναι. Μη σου χαλά τον ήχο. Θε να πει εσύ τίποτα από 84 πριν περάσει το 88, γιατί έχω μια καλή ανάμνηση από το 88, να σου πω. Όχι, για μένα το 84 είναι κατά βάση η γκάφα του Αρκονάδα. Αυτό είναι δηλαδή που θυμάμαι πιο έντονα από όλα τα πράγματα. Έχει πεθάνει ο Ζορντάο. Καλά, δεν το βρήκε εσύ να μα πει για τον άνθρωπο. Όχι, γιατί πρέπει να λέμε τώρα αυτά τα άσχημα πράγματα. Θεό χωρέσω να. Όχι. Λοιπόν, πάμε 88 να σου πω μια πολύ καλή ανάμνηση. Βέβαια. Λοιπόν, ενώ όλος ο κόσμος φυσικά τι θυμάται, έτσι, την οβίδα του Μάρκο, το Βόλπλανε, εγώ τι θυμάμαι από την πρώτη μέρα που το είδα και με σημάδεψε, γιατί ήταν η πρώτη μου, αν θες, δημοσιογραφική εκτίμηση που έπεσα μέσα. Για πες. Λέω, πώς είναι δυνατόν ο Μίχελς να μην ξεκινάει σε αυτήν την ομάδα της Ολλανδίας, τον Φαμπάστεν, και να ξεκινάει κάποιον Τζόνι Μπόσμαν. Καμία σχέση ο Μπόσμαν έτσι, με τον Μπόσμαν που μετά δημιούργησε την επανάσταση στο ποδόσφαιρο. Ήταν ο Τζόνι Μπόσμαν, ένας πολύ καλός επιθετικός. Και βλέπω ότι δεν ξεκινάει ο Φαν Μπάστεν. Και ο βασικός επιθετικός της Εθνικής Ολλανδίας είναι ο Τζόνι Μπόσμαν.
Το συζήταγα και με τον πατέρα μου, δεν θυμάμαι ποιος. Κάτι θα ξέρει ο προπονητής, αγόρι μου, τι είσαι εσύ προπονητής. Πάντα ξέρει καλύτερα ο προπονητής. Οκ, okay, οκ. Okay. Και μετά ο Φαν Μπάστεν κάνει το τουρνουά της ζωής του, που γίνεται μύθος, έτσι. Αν ψάξεις τώρα τον πρώτο αγώνα του γύρου 88, θα δεις ότι ο βασικός striker της Ολλανδίας είναι ο Τζόνι Μπόσμαν. Αυτό πάω να κάνω αυτή τη στιγμή. Είναι ο Τζόνι Μπόσμαν και παίζουν όλοι οι Αλιγκούλοι, Τράικαρτ, Κουμάν, όλη η υπερομάδα εκείνη, όλη η Dream Team εκείνη. Το πρώτο παιχνίδι είναι Ολλανδία, Σοβιετική Ένωση. 0-1 στη φάση των ομίλων. Είδες. Με τον γκολ του Ράτς. Βασίλη Ράτς. Του Βασίλη. Λοιπόν, και όντως στην επίθεση Εθνικής Ολλανδίας παίζει ο Γκούλιτ με τον Τζον Μπόσμαν. Ναι, ρε φίλε. Και μπαίνει αλλαγή ο Βαν Μπάστεν. Για να μαζέψει τα σημάζευτα, κυρίες και κύριοι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Τον εξέθεσε το Ρίνο. Τον εξέθεσε. Ναι. Και μιλάμε για ένα προπονητή. Μπήκε στο 60, δεν βγήκε ο Μπόσμαν. Τον άφησε μέσα τον Μπόσμαν. Ναι, γιατί τότε κυνηγούσαμε την ισοφάρηση. Ναι, λέει, θα παίξουμε δύο στράικερ. Έβγαν τον Φάνενμπουργκ. Όλοι μέσα. Όλοι μέσα. Και Βαν Μπάστεν, όλοι. Και Μπόσμαν και Γκούλιτ, όλοι. Όλη η επίθεση. Τελικά δεν μα βγήκε. Αυτή είναι η ανάμνησή μου λοιπόν από το 88. Καλά, μετά εντάξει που λέγαμε τα επιρρηκτικά, τα Μίνκ του Λομπανόφσκι, όντω ο Μαδάρε Σοβιετική Ένωση, Προτάσοφ, Μπελάνοφ και αυτή. Η γκολάρα του Φαν Μπάστεν. Έτσι. Ναι. Αυτά. Εσύ, 88. Ναι. Εντάξει, μην το παίζει μικρότερο, εκεί ήσουν πολύ καλά. Εντάξει, για να θυμάσαι. Τα έχουμε ξαναπεί. Έχει έρθει πριν λίγες μέρες ο Στέλιος Καρακάσης εδώ και κάναμε πάλι έτσι. Λέγαμε αναμνήσεις. Ήξερε τόσα πολλά όσο εγώ. Αναμνήσεις Γιώργο. Τώρα δεν είναι το να κάνουμε κάτι. Κάνε με ένα κομπλιμέντο. Κάνε Γιώργο, πες. Δεν μπαίνεις σε σύγκριση, Γιώργο. Τέτοιου τύπου συγκρίσεις, ούτε ηλικιακά. Τιμώ. Αλλά θέλω να πεις και μια καλή κουβέντα. Τιμώ. Λέτε τσάμπα ήρθα. Τιμώ τις αναμνήσεις. Αυτό που πες για τον Τζόνι Μπόσμαν είναι ανεκτήμητο. Ναι. Αυτό που είναι ανεκτήμητο. Εγώ δεν το θυμόμουν αυτό το πράγμα. Και αν με ρωτάγαν, θα έλεγα δεν είναι δυνατόν να έχει συμβεί. Ναι, είναι φοβερό. Δεν γίνεται δηλαδή. Καταρχάς δεν είναι να σε εξηγήσω για κάτι άλλο. Είναι μερικές παιδικές γνώσεις που ακριβώς επειδή είσαι παιδί σου εντυπώνονται στη μνήμη. Ναι. Δεν είναι ότι είμαι Σωτηρακόπουλος. Έτσι. Που το ρωτάς, ας πούμε, και μπορεί να σου πει ότι σε εκείνη τον αγώνα ο Μπόσμαν είχε φορέσει Διαντόρα ενώ είχε συμβόλαιο με την Nike, ξέρω εγώ. Και εκεί να τραβά τα μαλλιά σου. Και να λες πώς το θυμάται αυτό ο άνθρωπος. Όχι, είναι, επειδή ήμασταν παιδιά, κάποια πράγματα σου εντυπώνονται βαθιά στη μνήμη. Όπως ένα άλλο πράγμα άσχετο τώρα που μου είχε εντυπωθεί και ρώταγα τους μπασκετικούς και δεν το ήξερε κανείς και το διασταυρώσαν όλοι. Είναι ότι ο Άρης κάποτε. Πριν πάρει το Γιαννάκη και επειδή δεν βολευόταν με το Δοξάκη, είχε πάρει τον Ελληνοαμερικανό Νταν Νικίτα. Και μου λέγανε όλοι οι μπασκετικοί, ποιος είναι ο Νταν Νικίτας, δεν υπάρχει τη σπίτι. Του λέω, ψάξε να δεις ότι μεταξύ Δοξάκη και Γιαννάκη, πριν καταλήξει ο Γιαννάκη και κάνει το δίδυμο το μεγάλο Άρης, έχει πάρει κάποιον Νταν Νικίτα, που είσαι ως Ελληνοαμερικανός, απόφυτος κολεγίου και τέτοια, σου λέει, πεταράσανε. Δεν ήταν τίποτα ιδιαίτερο. Μετά βέβαια συμφώνησε με τον Γιαννάκη και έγινε αυτό που έγινε η δυναστεία του Άρη. Αυτό μου είχε εντυπωθεί, γιατί μου άρεσε και το όνομα, ο Νταν Νικίτας. Τον ακούω πρώτη φορά. Και επίσης θυμάμαι και ένα όνομα Chris Mandigan επειδή μοιάζει με το επώνυμό μου. Αυτό μου. Αλλά είναι, ξαναλέω, παιδικές αναμνήσεις. Δεν είμαι εγκυκλοπαίδεια. Δεν είμαι Σωτηρακόπουλος. Ναι. Ούτε καν κοντά. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Γύρω 1988. Ναι. Νομίζω ότι είναι ο λόγος που συμπαθήσαμε την Ολλανδία όσοι τη συμπαθήσαμε τότε. Και ο μύθος. Γιατί να ξέρεις. Μια ομάδα με εντυπωσιακή φανέλα. Σε έναν κόσμο λίγο σκοτεινό στα AIDS ήταν μια νότα. Ναι, ρε, εσύ. Το πορτοκαλί αυτό. Μια το νότα φωτεινή. Βράκο, φωτεινή. Και ξέρεις, έπαιζε το ποδόσφαιρο που έπαιζε και γύρισαν ο Γκούλι με τον Φαν Μπάστεν. Και με τον γκολ ήρθε και κούμποσε όλη η ιστορία. Και με όλο το τουρνουά του Φαν Μπάστεν. Γιατί ο Φαν Μπάστεν ήταν μακράν ο καλύτερος παίχτης του τουρνουά, πολύ μακριά από τον δεύτερο. Μπαμπού Πάολο Ρώση φάση, ας πούμε. Ρέντα που συμβαίνει. Γιατί συμβαίνει σε μεγάλη ζωή τέτοια ρέντα. Καλά, ο Φαν Μπάστεν ήταν και ποιότητα, έτσι και κλάση. Τότο σκυλάτσι, ας πούμε. Και Πάολο Ρώση που βέβαια δεν ήταν σκυλάτσι, αλλά δεν ήταν και Φαν Μπάστεν. Πώς έκρινε ένα ολόκληρο, ας πούμε, Μουντιάλ. Η ρέντα φοβερή, έτσι. Και δεν σταματάει η ρέντα μέχρι να τελειώσει το τουρνουά. Βραβεύει και αυτά μετά, γεια σας. Τρομερός. Πάμε. 92 εκτός από. Τρομερός Μαρακό. Ο οποίος όμως επειδή σου θυμίζει ότι παίζει με το 12 ο Βαν Μπάστεν. Με το 12. Ναι, γιατί το 9 το έχει ο Τζον Μπόσμαν. Εννοείται. Τρομερά. Πήρε τη φανέλα σπίτι του. Πήρε τη φανέλα σπίτι του. Δεν θυμάμαι που έπαιζε. Νομίζω Αϊτχόφεν ο Τζον Μπόσμαν. Ο Τζον Μπόσμαν εκείνη την εποχή. Νομίζω έπαιζε στον Άγιαξ. Ήταν τελευταία του χρονιά Άγιαξ και πήγε Μαλίν και μετά Άιντχόφεν. Ναι. Τι στον Άγιαξ δηλαδή και στον Άγιαξ μας έτρωγε τη θέση. Εμάς τον Φαν Μπαστιανών. Έπαιξε μέχρι το 88 στον Άγιαξ. Τι λες ρε φίλε. 5 χρόνια. Και ο Φαν Μπάστεν με τον πειραξή να προέρχεται και από τον τελικό του κυπέλου κυπελούχων στο Ολυμπιακό Στάδιο με την Λειψία που είχε καρφώσει τον γκολ και είχε πάρει ο Άγιαξ το κυπέλο κυπελούχων. Δηλαδή δεν ήταν ο μικρός ο νεαρός Μάρκο Φαν Μπάστεν που θα δούμε, θα σε βάλουμε εάν κρυφεί σκόπιμο. Ήταν δηλαδή φτασμένος. Ξέρω, μήπως είχε κανένα τραυματισμό στις αρχές, δεν θυμάμαι. Αυτό δεν μπορώ να το θυμάμαι. Κοίτα τώρα κάτι αστείο που θα σου πω.
ο Τζον Μπόσμαν, ο οποίος ήταν καλός παίχτης, κατά τα λοιπά, ήταν καλός σκόρερ. Λοιπόν, έπαιξε 30 παιχνίδια με την Εθνική Ολλανδίας και έβαλε 17 γκολ. Εντάξει. Πολύ καλός. Κανένα γκολ σε επίσημη διοργάνωση. Και κλείνουμε με αυτό την ώρα. Ναι. Λοιπόν, από τα 17 του γκολ, τα 4 τα έχει βάλει με το Σαν Μαρίνο. Ωραία. Σε ένα παιχνίδι που τελείωσε 0-7. Πολυβόλο. Ναι. Και, λοιπόν, και άλλα, αν έχεις το Θεό σου, 9 έχει βάλει εναντίον της Κύπρου. Ο Τζον Μπόσμαν έχει βάλει 9 γκολ εναντίον της Κύπρου σε 3 διαφορετικά παιχνίδια. Γιατί ρε φίλε όμως, την Κύπρο δηλαδή βρήκες και εσύ. Την Κύπρο μας. Άκου τώρα. Τρομερό. Καλά να πάθεις αγόρι μου, πήγες στον πάγκο. Τρομερό. Καλά να πάθεις. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, καθώς ετοιμάζεται να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Αγγλία και τη Σκωτία, η ώρα είναι 11. Εμείς πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, δεύτερο ώρα Fight Club, Αγγλία-Σκωτία 0-0 στο 54. Και με ευκαιρία, οφείλουμε να πούμε ότι γύρω χωρίς μπύρα γίνεται. Δεν γίνεται, Γιώργο μου. Oh. Το Flask σου τη φέρνει στην πόρτα σου με ένα κλικ για να μην χάσεις λεπτό από τον αγώνα. Άνοιξε το app και παίξε μπάλα. Μήπως έπρεπε να μου έχεις παραγγείλει ίδιος καλεσμένο να έχεις μπει στο app και να έχεις παραγγείλει κάτι. Δεν θα ήταν, θα ήταν ευγενικό. Δηλαδή, ατάκες που σε εκεί δεν λέμε. Μηνύματα δεν διαβάζουμε. Παντελονάτα, όπως επισημαίνει ο ακροατής, δεν έχεις δώσει προγνωστικά. Δηλαδή, εντάξει. Πες μου, Γιώργο, δεν έπρεπε να έρθεις. Για τον όμιλο. Για τον όμιλο του Βελγίου. Γενικά έχεις υποπέσει σε πολλά παραπτώματα. Δεν είναι ένα και δύο, Γιάννη, πια. Ναι. Δεν είναι ένα και δύο. Ένα και δύο συγχωρούνται. Θα πω λοιπόν αυτή τη στιγμή την ομάδα η οποία βρίσκεται στην δυσχερέστερη θέση από όλες. Θα πω τη Δανία. Έτσι. Το πας, κατάλαβα. Το πας συναισθηματικά ότι λες θα ναι. διορθωθεί αυτή η αδικία η μεγάλη ναι. που έγινε. Και αδικία. Ναι, ναι. Το πηγαίνω καρμικά. Τελείως. Καρμικά. Μ' αρέσει. Και όχι μόνο καρμικά. Δεν είναι για τον Έριξεν, αλλά η Δανία υπό κάπα σίγμα. Όπως την είδαμε, εκτιμώ ότι υπό κάπα σίγμα θα είχε κερδίσει και την Φιλανδία και δεν θα είχε χάσει από το Βέλγιο. Ναι, ναι. Θα είχε πάρει και κάτι από θα το Βέλγιο. Θα είχε 4 βαθμούς, ας πούμε, τώρα κανονικά και θα κάναμε μια διαφορετική συζήτηση. Σωστά. Οπότε... Συμφωνώ. Πολύ καλή μπάλα. Θα είναι κρίμα να μείνει έξω. Βέβαια, όταν έχει παίξει 2 μάτς στο Πάρκεν και τα έχει χάσει και τα 2, βαραίνει μετά πάρα πολύ μπάλα. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Και έχει και την γκαντεμιά αυτή με τον Έριξεν. Σε βαραίνει και αυτό ψυχολογικά, εκτός αν τέλος πάντων τους πεισμώσει περισσότερο και μπουν και τρώνε σίδερα. Αλλά τώρα Δανός και τρώει σίδερα είναι λίγο, ξέρεις. Δεν μου ταιριάζει. Ναι, δεν πάει, δεν κολλάει. Ναι. Δεν κολλάει, είναι η αλήθεια. Η δανέζικη ψυχή, ας πούμε. Έτσι. Που λέμε. Λοιπόν. Ρωτάνε για τον Peter Beardsley, αν το θυμόμαστε. Τι ρωτάνε, αν το θυμόμαστε, παιδιά. Beardsley μαζί με Ράς και Γκρόμπερα. Φυσικά και θυμόμαστε τον Peter Beardsley. Δηλαδή, sorry. Τι είναι, ποια είναι η γνώμη σου. Beardsley, μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή. Κουασιμόδος, ναι. Κακομούτσος, κλασικός κακομούτσος. Πολύ ρε παιδί μου, πολύ. Άγγλος. Ο κλασικός, ο βραχής όμως μεσοπιθετικός. Αυτό ήταν ο Peter Beardsley. Ο βραχής όμως μεσοπιθετικός. Ναι. Σωστά, λοιπόν, σωστό, ο βραχής όμως. Ήταν πολύ καλός παίχτης. Ο Beardsley ήταν από αυτούς τους παίχτες που νομίζω ότι θα εκτιμούσαν και σήμερα οι προπονητές. Διότι έπαιζε με την ίδια άνεση και μέσος και επιθετικός. Εξ όσων θυμάμαι. Ευκαιρία σκοτεινή. Ναι, έχω μείνει γιατί είμαι στην περιοχή παίζει την μπάλα. Να σα το δώσουμε κατευθείαν. Να βάλω και το μυαλό, άμα μπει κανένα γκολ. Λοιπόν, εξαιρετικό σκόρερ. Δηλαδή έχει παίξει winger, έχει παίξει δεύτερο επιθετικό. Έχει παίξει θέση με καλή επιτυχία και ήταν σε όλα το επαρκή ο Μπέρτσλεϊ. Ήταν αρκετά γρήγορο, ήταν αρκετά τριπλαδόρο, είχε αρκετά καλά τελειώματα, αρκετά καλή σέντρα. Τα είχε όλα σε επάρκεια ο Μπέρτσλεϊ. Ποτέ ο Σταρ. Ναι. Ποτέ ο Σταρ, ποτέ αυτό που θα πει πάλι καλά που ήταν ο Μπρίζι μα και λάσπρο, καθάρι κτλ. Αλλά πάντα επαρκή, ακριβώ όπω ο πάντα επαρκή, δεν σε προδίδει ποτέ. Καλώ και με πολλά γκολ και με πολλά γκολ, δηλαδή και στη Νιουκάστλ και στι δύο περιόδου του στη Νιουκάστλ. Ναι, και πιο μεγάλο. Και στη Λίβερπουλ που είναι τα καλά του χρόνια, α πούμε εκεί. Έτσι, ήταν εξαιρετικό. Επαρκή, ακριβώ είπε την κατάλληλη λέξη, επαρκή. Ναι. Λοιπόν, αυτά για τον Peter Beardsley. Τι συνεχίζουμε, είμαστε το 92, να ξέρει. Τι? Είμαστε τώρα στο Euro 92. Έχουμε τελειώσει το 88, πάμε στο 92. Ναι, τι θυμάσαι το Euro 92. Εκτός από τα κλασικά, έτσι, παραλίες. Ναι, μαζεύσαμε παραλίες. Ναι, παραλίες, Λάουντρουπ έξω. Ναι. Αλλά εντάξει, ήρθαμε, το πήραμε. Όπως το πήραμε, τέλος πάντων. Εντάξει, το πήραμε παρόλα αυτά. Okay, ναι. Δεν θυμόμουν και το είδα στην ταινία την κλασική, το Summer of 92, άμα το έχεις δει. Στο Netflix. Δεν την έχω δει, μου είπα ότι δεν είναι καλή. Είναι ταινιάρα. Δεν θυμόμουν το δράμα που έζησε ο ποδοσφαιριστής, ο σκόρερ της Δανίας στον τελικό. Ποιο ήταν το όνομα του? Όχι Πόβλσεν, δεν θυμάμαι. Ο σκόρερ της Δανίας στον τελικό, ο Γένσεν και ο Βίλφορντ. Κιμ Βίλφορντ. Δεν θυμόμουν το δράμα όπου είχε η κόρη του λευκαιμία και απεβίωσε λίγο μετά.
Έτσι. Και το ήξερε, ναι, και το ήξερε, ναι, ο ίδιος, ναι, ναι, και παρόλα αυτά έπαιξε στον τελικό. Δηλαδή αυτό με συγκλώνησε. Δεν το ήξερα. Άρα δεν έχω αναμνήσεις από το Euro 92, εκτός από αυτές που έχετε όλοι για τους Δανούς που δεν είχαν προκριθεί και τους μαζέψαν από τις παραλίες κτλ. Αλλά η ταινία τα διηγείται όλα και είναι καταπληκτική η ταινία. Ήταν και κακές ομάδες γενικά στο Euro 92. Αυτό ήθελα να πω τώρα. Η Γερμανία ήταν πάρα πολύ κακή. Κάκιστη. Ήταν κακές οι ομάδες, δρασί. Αυτό θέλω να πω. Κάποιος είχαμε την κοινοπολιτεία στη μοναδική της εμφάνιση. Η κοινοπολιτεία. Έτσι, είχαμε, ναι, κοινοπολιτεία, ναι, τότε. Που περίμενε ότι θα είναι συνέχεια με τη Σοβιετική Ένωση του 88, αλλά ούτε καν πλησίασε. Ναι. Την Ολλανδία που πολύ περίμενε να κάνει το back to back. Εντάξει, δεν το έκανε. Η Δανία την απέκλεισε στα πέναλτι. Έτσι, αλλά δεν ήταν ένα σπουδαίο γύρο. Δεν ήταν ένα γύρο σπουδαία μπάλα. Όχι, και έμεινε σε όλου μα ω ένα ιστορικό γύρο ακριβώ για αυτό που έγινε με τη Δανία που δεν είχε προκριθεί και που μαζεύτηκε τελικά. Καλό έμεινε, εντάξει. Καλός πολύ καλό. Πολύ καλό. Είχε αυτή την έκπληξη που το ομόρφινε λιγάκι, γιατί ήταν γενικά ένα πολύ μίζερο γύρο, θα λέγαμε. Και στα γήπεδα τη Σουηδία τώρα. Το γύρο τη Σουηδία. Πώ μπορεί να πανηγυρίσει τα γήπεδα τη Σουηδία. Ναι, έλαντε. Θυμάμαι χαρακτηριστικά τότε τα δημοσιεύματα της εποχής που λέγανε ότι ήταν Καναδιό από τους Δανούς, ήταν στην Ελλάδα. Και θυμάμαι τότε τα δημοσιεύματα. Ναι, ήταν στην Ελλάδα, ήταν στη Μύκονο. Στην Μύκονο, αυτό, ναι, σηκώθηκε, έφυγε, ξέρω εγώ, γύρισε και τέτοια. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Okay, λοιπόν, ένα μέτριο γιούρο λοιπόν, θα το αφήσουμε πίσω μας. Το πήραν οι Δανείοι και πάμε στο γιούρο το 96 να μας πεις τι ωραία πράγματα θυμάσαι από εκεί. Πολύ Νέντβεντ και πολύ Σμίτσερ. Σμίτσερ, πολύ Νέντβεντ όμως. Πολύ Νέντβεντ με τη χέτη να ανεμίζει και λες θα το πάρει, θα το σηκώσει. Ναι. Και γίνεται αυτό που γίνεται μετά με τη Γερμανία και λες ξενέρωσα τώρα. Όλιβερ Μπίρχοφ και τα λοιπά. Ήταν ένα από τα γύρω τα οποία πραγματικά ξενέρωσα. Δηλαδή, λέω τι διοργάνωση είναι αυτή τώρα. Μια ομάδα που παίζει μετριότα την μπάλα με παίκτες, δεν θα του πω μετριότητα γιατί α πούμε ο Όλιβερ Μπίρχοφ δεν θα τον πει ποτέ μέτριο, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν για κανένα top striker να πει ότι σε συνάρπαζε με την παρουσία του. Ναι. Στην Ουντινέζε, α πούμε. Ναι. Και το παίρνει έτσι από του Τσέχου που είχαν ομαδάρα. Και αυτό το ξανθό, ναι, αγόρι τον Πάβελ Νέντβεντ να ανεμίζει χέτη και να αλωνίζει, να οργώνει το γήπεδο, εκεί πάθαινες κάτι και λέγεις, ναι, τι ωραία μπάλα βλέπουμε. Και το παίρνει η Γερμανία. Εντάξει, το παίρνει η Γερμανία, θυμίζω, σε διοργάνωση με χρυσό γκολ. Με χρυσό γκολ. Ναι, έχει πάρει γιούρο με χρυσό γκολ. Τα καλά, και εμείς έχουμε πάρει. Με ασημένιο. Εμείς είμαστε η μοναδική ομάδα, να ξέρεις, που έχει κερδίσει η αγορά με ασημένιο γκολ. Σωστό. Μοναδική στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Στην ιστορία, ναι, ισχύει. Φοβερό, μετά καταργήθηκε. Βγήκε ένας κανονισμός ειδικά για μας και ακυρώθηκε. Ισχύει αυτό που λες. Την Αγγλία θυμάμαι που επίσης ήταν μια πικρή ιστορία με Άλαν Σίρερ, ηγέτη και τελ. Είχαν ελπίδες οι Άγγλοι. Καλή ομάδα η Αγγλία τότε, έτσι. Πολύ καλή ομάδα. Η Αγγλία, ναι. Καλά, εντάξει, είναι αυτό το. Είναι η ιστορική στιγμή της Αγγλίας που αποκλείεται με το χαμένο πέναλτι του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, έτσι. Βέβαια. Είναι αυτό. Είναι και αυτή η κατάρα που δημιουργείται από τότε και εξορκίζεται επίσης με Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Με Νέντβεντ ακόμα στη Σπάρτα Πράγας, να πούμε έτσι. Ο Νέντβεντ δεν έχει πάρει μεταγραφή ακόμα, αλλά είναι ουσιαστικά το πρώτο σπουδαίο παλκοσένικο. Ναι. Που εμφανίζεται ο Νέντβεντ. Και δεν ξέρω αν πηγαίνει το ίδιο καλοκαίρι στη Γιουβέντους. Λογικά το ίδιο θα πηγαίνει. Στα 23, ξέρω 24 πόσο ήταν τότε, και ξαφνικά λέμε, τι έγινε εδώ. Τι παιχτάρα είναι αυτή. Ναι, εκείνη η χρονιά που γίνεται στη Λάτσιο. Αλάτσιο, ναι, συγγνώμη, Λάτσιο βέβαια. Πρώτα Λάτσιο, ναι, και αρκετό καιρό. Και είναι μετά χρόνια. Πέντε χρόνια στη Λάτσιο. Είναι η χρονιά που κάνει τη μεταγραφή για τη Λάτσιο. Ναι, Κάρελ Πομπόρσκι, βέβαια, άλλη χέτη. Άλλη φοβερή χέτη. Ανεμίζει, άλλο ξανθό μάλλον ανεμίζει από United. Ο Πομπόρσκι είναι εκεί που κάνει τη μεταγραφή στη United, βέβαια, εντάξει, βία αντίθετη θα έλεγα για του. Για τους δύο ποδοσφαιριστές, τους συγκεκριμένους. Ο ένας έλαμψε, ο άλλος. Εντάξει, δεν έλαμψε. Ναι. Να το πω ευγενικά. Δεν έλαμψε. Έτσι. Έτσι. Δεν έλαμψε. Έτσι. Ήταν από αυτούς που λες, μας ψιλοξεγέλασε στο Euro. Ναι. Όχι ότι ήταν, ρε παιδί μου, δεν ήταν. Μας παραπλάνησε. Δεν ήταν απατεώνας. Όχι. Έτσι, αλλά δεν ήταν σίγουρα. Δεν είχε καμία σχέση με αυτό το πράγμα το ηγετικό, το καταπληκτικό το οποίο είδαμε στο Euro το 96. Στη γραμμή. Απόκριση του Ραχίμ Στέρλινγκ. Σπουδαία ευκαιρία. Ο Μίνξ πρέπει να ήταν. Σπουδαία ευκαιρία για τη Σκωτία. Σουτ μέσα από την περιοχή. Μετά από κόρνερ. Ναι, ένα αέριο και δυνατό το οποίο πήγαινε στην εξουδετερωμένο τον Πίκφορντ. Πηγαίνει μέσα και το διώχνει ο. Και είναι στη γραμμή κάποιο που λογικά είναι ο Μίνξ να μα το πει ο Κώστας. Κώστας. Πάμε. Τον έχουμε. Τον έχουμε. Κώστα. Φοβερή ευκαιρία, ναι, για την. Δεν ξέρω αν ακούτε. Βεβαίως. Ο Ντάξ κάνει το σουτ και ο Ντέιμς, ο οποίος λίγο νωρίτερα έχει χάσει μεγάλη ευκαιρία, δεν είμαι σίγουρος αν μπάρει. Όχι, πήγαινε έξω τώρα. Τώρα βλέπουμε ότι πήγαινε έξω. Πήγαινε έξω, ναι. Αλλά εντάξει, δεν πάω το ξέρω αμυντικό στρατό. Εκεί πέρα πέφτει με το δοκάρι, με τα εκατοστά. Βγάζει έξω τον Φόντεν τώρα για να περάσει ο Ντάγκ Γκρίλι
παιχνίδι, ο Southgate. Και στο πρώτο παιχνίδι έγινε αλλαγή ο Φόντεν, αν θυμάμαι καλά, Κωνσταντίνο. Ναι, 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 ναι. Και μπαίνει ο Γκρίλις στο παιχνίδι. Είχε την πολύ καλή στιγμή και ο Φόντεν στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου και ο James τα δύο καλύτερες φάσεις για την Αγγλία στο δεύτερο μικρόνου. 5-3 είναι τα κόρη να πούμε υπέρ της Αγγλίας. Σημασία έχει ότι οι Σκοτσέζοι το πιστεύουν. Στο 63 πλέον το παιχνίδι. Γιατί να μην το πιστεύουν εσύ με αυτή την Αγγλία, γιατί να μην το πιστεύουν, συγγνώμη. Όχι, το είχαν πει και στο πρώτο μικρό ότι η παρουσία του Σκωτίας στον όμιλο για τις άλλες ομάδες είναι μια νορμάλ κατάσταση. Εντάξει, είναι ένας αντίπαλος, η Τσεχία τον εξουδετέρωσε, πήρε ας πούμε το τρίποντο. Για την Αγγλία είναι μανίκη η παρουσία του Σκωτίας. Και τώρα κερδίζουν άλλο ένα κόρνερ οι Σκοτσέζοι. Για να δούμε μήπως έχει κάτι αυτή η φάση για την εθνική ομάδα της Σκωτίας με τον Μαγκίν που κέρδισε το κόρνερ από τους δύο παίκτες των Three Lions που βρισκόντουσαν εκεί να τον μαρκάρουν. Ο Πίκφορντ κατευθύνει την άμυνα του. Είμαστε στο 64, παραμένει το 0-0 στο Wembley και σίγουρα η αγωνία κορυφώνεται. Η μπάλα πηγαίνει προς μικρή περιοχή, ο Πίκφορντ με τη γροθιά θα απομακρύνει. 0-0 στο 64. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Μιαούλη. Επιστρέφουμε εδώ στις θύμισες του Euro 96. Πόσους παίκτες, τώρα αφού όλοι συζητάμε για Τσεχία. Λοιπόν, πόσους παίκτες της Εθνικής Τσεχίας από το Euro του 96 θυμάσαι? Α, τώρα, δύσκολο. Δεν θυμάμαι. Πέντε, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι. Δεν πάει το μυαλό. Είναι εκτός. Κοίταξε. Ποιος ήταν σέντερφορ? Τους είπαμε. Ο Σμίτσερ. Όχι, ο Σμίτσερ ήταν κέντρο. Όχι. Σέντερφορ της. Όχι, ο Κόλερ δεν ήταν. Όχι. Επίσης ακόμα δεν έπαιζε. Όχι, δεν θυμάμαι, παιδί, για πέσεις. Δεν θυμάμαι καθόλου. Δεν θυμάμαι που ήταν. Νέντβεντ, Πομπόρσκι, Σμίτσερ, τους είπαμε. Ναι. Σίγουρα νομίζω θα πρέπει να θυμάσαι. Είναι ο Πάτρικ Μπέργκερ επίσης. Πάτρικ Μπέργκερ, καλά, ναι. Άλλη μία χέτη λοιπόν που ανέμιζε. Άλλη μία χέτη στο μοντέλο. Και για να μην πάμε σε δεύτερα ονόματα, θα σου πω με το μεγάλο center four τη Εθνική Τσεχία. Ο Τόμας. Είναι ο Παύλ Κούκα. Παύλ Κούκα. Ο Τόμας Κούχραβι πότε ήταν? Ήταν νωρίτερα. Ο Σκούχραβι ήταν νωρίτερα, ναι. Ο Σκούχραβι είναι προγενέστερος. Ο Παύλ Κούκα, ο οποίος είχε έρθει στην Ελλάδα ή ήταν έρθει στην Ελλάδα? Νομίζω πως ναι. Το θυμάμαι να παίζει στα πρωτοσέλιδα. Νομίζω πως ναι. Τώρα που το είπες, νομίζω πως ναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ περίοδο και πρωτοσέλιδα. Αλλά θυμάμαι ότι έχει ακουστεί το όνομά του. Κοίταξε, είναι συγκεκριμένες περίοδοι αυτές. Γιατί υπήρχε και το Μουντιάλ. Ήταν πριν και μετά από Μουντιάλ. Αλλά μπλέκουν πάρα πολύ τα ονόματα και παίκτες. Κατάλαβες, μετά είναι ανεξαρτητοποιήσεις χωρών. Δηλαδή γίνεται Σλοβακία, γίνεται Τσεχία το 90, από το 90 και μετά. Άρα κάπου μπερδεύεσαι. Όπως είναι και ο Μερακλής Πουαρό, η Αγγλία σταθερά είχε μέτριους ως απαράδεκτους θεματοφύλακες τα τελευταία 30 πλάς χρόνια. Και χωρίς καλό τέρμα δεν παίρνει σκούπα. Τα τελευταία 30 πλάς χρόνια. Ναι, σου βάζει μέσα τώρα και τον. Μετά τον Σίλτον. Και δηλαδή τον Σίμαν, σου βάζει ως μέτριο ως απαράδεκτο. Και τον Σίλτον. Ναι. Σου βάζει και τον Μπίκφορντ, ο οποίος είναι βασικός εδώ και χρόνια πια. Μετά ποιο το θεωρούμε το κα... το James στο βάζει καλά, μέτριο. Μέτριο. Για τον James έχουν βγει, πώς το λένε, βίντεο στην Αγγλία με τις γκάφες του. Όντως είναι περίεργο αυτό που. Ενώ έχει κάνει όλο αυτό που είπαμε η Αγγλία και έχει βγάλει παίκτες, έχει δημιουργήσει φοβερή ομάδα, δεν έχει βρει και έναν τερματοφύλακα παγκόσμιας κλάσης. Ναι. Εντάξει, μα παγκόσμιας κλάσης και σου λέω, ξαναλέω, ο τελευταίος, ποιο είναι το τελευταίο σημείο αναφοράς λοιπόν, είναι ο Σίλτον. Ναι, ο Σίλτον όχι πως έκανε και τίποτε παπάδες με την Αγγλία. Εντάξει. Το σημείο αναφοράς με την Αγγλία είναι ο Gordon Banks. Gordon Banks. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, αν ψάχνεις πάντα τον Gordon Banks, ο οποίος έμεινε και στην ιστορία ως πρωταγωνιστής ενός παγκόσμιου κυπέλου, έτσι σπάνιο για τερματοφύλακα, δύσκολο να βρεις κάποιον αντάξιο. Ο Σίλτον πιστά υπηρέτησε την εθνική. Ray Clemens. Ray Clemens, μάλιστα. Ο Σίμαν ήταν όντως μέτριος και ήταν και η φυσιογνωμία του. Φυσιογνωμικά δηλαδή δεν συνέβαινε καθόλου μέχρι που κούρεψε την κοτσίδα και κάτι πήγε να γίνει. Δηλαδή μουστάκια και κοτσίδα, ρε φίλε, πού πας. Εντάξει, καταλαβαίνω η αισθητική τότε των 90s, λίγο περίεργη, λίγο Αγγλία, λίγο pub. Να σου θυμίσω και ποιοι άλλοι έχουν περάσει εκείνη την εποχή, για να πούμε τα τελευταία, ας πούμε, 30 χρόνια. Τέτοιοι τερματοφυλακές. Ποιοι είναι, ποιοι έχουν παίξει. David James, είπαμε οπωσδήποτε, πολλές συμμετοχές. Έχει παίξει ο Dave Bezant. Ο Bezant έχει παίξει βασικό στην εθνική Αγγλία. Ναι. Έχει παίξει ο Nigel Martin. Nigel Martin, πολλές συμμετοχές, ναι. Έχει παίξει ο Tim Flowers. Φυσικά, Blackburn. Έχει παίξει ο Ian Walker. Δεν το θυμάμαι καν. Έχει παίξει ο Richard Wright. Κάτσε, ρε φίλε, το Wright το θυμάμαι, ήταν και καλό θεματοφύλακα, αλλά μιλάς τώρα για 4-5 συμμετοχές. Ναι, ρε παιδί, ποιοι έχουν παίξει στην εθνική Αγγλία. Πού να το θυμόμαστε. Έχει παίξει ο Paul Robinson. Έχει παίξει ο Green, έχει παίξει ο Kirkland, ο Foster, ο Carson. Και ο Carson. Κάτω τον Τζο Χαρτ, τρέπομαι και να τον πω.
Έτσι, α, και ο Τζοχάρ ήταν για αρκετά χρόνια κι αυτός. Αρκετά χρόνια έμεινε. Λοιπόν, για να φτάσουμε σήμερα που έχουν δοκιμαστεί, έχει δοκιμαστεί διάφορος κόσμος τα τελευταία χρόνια. Γενικώς και δεν έχουμε πάει και πολύ καλά, είναι η αλήθεια. Ψάχνουμε. Δεν είναι επαρκής ο Πίκφορντ. Δηλαδή ευθύνεται ο Πίκφορντ για τυχόν αποτυχία της Αγγλίας, ας πούμε. Όχι, νομίζω πως όχι. Νομίζω, αλλά βλέπω, ξέρεις, βλέποντάς τους τώρα δίνω και ένα δίκιο στο. Και σήμερα έβγαλε ένα τρελό, έβγαλε και σήμερα ένα τρελό. Νομίζω ότι είναι καλός και να σου το πω διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ψάχνουν οι Άγγλοι όταν πρέπει να γυρίσουν αυτό που λένε 50 χρόνια πίσω για να βρουν ένα τερματοφύλακα πραγματικά παγκόσμια κλάση. Το οποίο και εγώ ξέρεις, θέλω, εμείς έχουμε την εικόνα του Banks στην κεφαλιά του Πελέ και κάποια στιγμή. Δεν ξέρουμε στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε παρακολουθήσει την καριέρα του Gordon Banks. Για να πούμε τι ήταν. Για μένα, από αυτούς που έχω δει, ο καλύτερος ήταν ο Clemens. Ναι. Από αυτούς που έχω δει εγώ. Έτσι. Αλλά είναι περιορισμένη η γνώση μου. Οπότε δεν μπορώ να πω ποιος είναι. Αν έξεις. Ακριβώς λόγω αυτού δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια τρελή αξίωση από τους Άγγλους. Οι Άγγλοι έχουν θέμα στους τερματοφύλακα, νομίζω, ξέρεις, παραδοσιακά. Θα έλεγα. Πάμε παρακάτω. Έλα, γιατί ήδη έχουμε και το πρώτο κράξιμο. Άντε, δεν αρέσει σε έναν εκπομπή. Εντάξει, σε ένα, μόνος του είναι. Γράφει όμως πληθυντικό, έχει σημασία. Δεν μας αρέσει. Όχι. Όχι, γράφει γενικότερα. Είναι κακή, δεν το συζητάει. Να. Δεν είναι αρέσει, δεν αρέσει. Να. Είναι κακή. Λοιπόν. Άρα πρέπει να σεβαστούμε και τον έναν. Ένα είναι που έχει το θάρρος να το γράψει. Σωστό. Να λέει 50 που σου λέει για λόγους ευγένειας. Δεν θέλω να σε πληγώσω. Εσένα, Γιάννη Τσαούση. Έτσι, γιατί εμένα τώρα. Σου λέει αυτόν ότι τον πληγώσουμε. Το... Όχι, δεν θα τον ξανακούσουμε. Αλλά. Γύρω 2000. Γύρω 2000. Εντάξει, καμία ιδιαίτερη γνώση. Μόνο τη μεγάλη ανατροπή της Γαλλίας που στέρισε την κούπα από μια καλύτερη, κατά την άποψή μου, Ιταλία. Πολύ καλή ομάδα η Ιταλία τότε του 2000. Ναι. Okay. Δεν ήταν κακή η Γαλλία, δεν μπορούμε να πούμε. Εγώ λοιπόν το έχω στο μυαλό μου σε ένα καλό γιούρο. Μη σου πω και το καλύτερο, όπως θυμάμαι εγώ ποιοτικά. Ήταν καλό γιούρο. Είχε ένταση για αγωνία, είχε ανατροπές, είχε suspense, εντάξει. Αλλά δεν έχω άλλες ιδιαίτερες αναμνήσεις. Που ομάδες δηλαδή, ποιοι πήγαν καλά, ποιοι δεν πήγαν. Δεν θυμάμαι και τι κάναμε ακριβώς το 2000 και πόσο πυγμένοι είμαστε μετά. Επειδή είναι σπουδαία Ιταλία, πόσο θυμάσαι από την 11η του τελικού της Ιταλίας που τον παρακολουθούσε τότε και γούσταρε. Ο Τζέγκα ήταν, όχι, ο Τόλντο ήταν τερματοφύλακα σίγουρα. Στην άμυνα είχαμε, δεν θυμάμαι, Νέστα Καναβάρο. Βεβαίως. Νέστα Καναβάρο, Μαλντίνι, Τασότη. Είχαμε πεντάδα ουσιαστικά στην άμυνα. Τριάδα, όπως θες πες το. Οπότε είχαμε Καναβάρο, Νέστα, ναι, είχαμε Μαλντίνι αριστερά. Ναι. Και μας λείπει δεξιό μπακ και άλλος ένας κεντρικός. Δεξιό μπακ, ο οποίος δεν ήταν. Πρέπει να ήταν τότε ο Μπεναρίβου. Όχι, δεν ήταν ο Μπεναρίβου. Ούτε ο Μπεναρίβου. Όχι. Ο Απολώνη. Όχι, ωραίο όμως. Ούτε ο Τασότη. Όχι. Ποιος ήταν δεξιά. Έχει μεγαλώσει πια. Ποιον έβαλε δεξιά τον Πανούτσι. Τον Μπεσότο. Α, καλά, Τζανλούκα, πεσέ το τίποτα, θυμάμαι. Ούτε καν. Ο... Και τρίτος κεντρικός αμυντικός. Γιουβέντους. Για πες. Ο Μάρκε Γιουλιάνο. Ωρε, Μάρκε Γιουλιάνο, ναι, ρε φίλε. Αμυντικά χαφ. Ναι. Κόντε. Όχι. Ήταν όμως τότε. Εκείνη την εποχή είναι ο Κόντε. Ναι, είναι σύγχρονος. Ναι, αλλά δεν ήταν στον. Το 2000, έτσι. Ναι. Ο Τότι έπαιζε το 2000. Ο Τότι βέβαια δεν ήταν στα αμυντικά χαφ. Έπαιζε μπροστά στην επίθεση, ναι. Μπροστά επίσης πρέπει να έπαιζε, αν δεν κάνω λάθος, ο ψηλόλιχνος με το μαλλί. Ο... Έχεις δίκιο, ναι, αυτός. Αυτός. DD. Όχι. Όχι. DD, ναι, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Μάρκο. Δελβέκιο. Δελβέκιο. Ο Δελβέκιο. Δελβέκιο τότε ήταν μπροστά, λοιπόν. Ναι. Τι μας λείπει μέσος. Μας λείπουν οι τρεις μέσοι. Ναι, όχι. Ο Αλμπερτίνη έχει φύγει. Ο Αλμπερτίνη έπαιζε. Είναι ακόμα Αλμπερτίνη. Ήταν βασικός, ναι. Το 2000. Ναι. Μάλιστα. Αλμπερτίνη, λοιπόν, είπαμε. Εντάξει, δύσκολο να τον βρει τον άλλον. Εράνιο. Όχι, όχι. Ο Ντιμπιάτζιο ήταν. Λουίτζι Ντιμπιάτζιο. Ναι. Και Άξι. Στέφανο Φιόρε πίσω από τους. Στέφανο Φιόρεας. Δύο επιθετικούς. Ποτέ 10 επιλογές να είχατε τον Δανέλη. Ποτέ. Και μπήκαν αλλαγές Ντελπιέρο, Αμπροζίνη και Μοντέλα στο. Αεροπλανίνο που λέγαμε. Και αεροπλανίνο. Πάμε παρακάτω τώρα, πάμε, κουράσαμε, έλα. Μπήκε λοιπόν. Εντάξει, το 2004. Εντάξει, το ξέρουμε από έξω και ανακατοτά. Δεν χρειάζεται να πούμε για το Euro 2004. Οπότε να πούμε για το 8. Τι θυμάσαι. Φτάνουμε πια στα κοντινά. Εντάξει, τώρα όσο περνάει, ξέρεις, ο καιρός, τα απομυθοποιείς και όλα και δεν έχεις τόσο έντονες αναμνήσεις ότι πω, τι έγινε εκεί, ας πούμε. Για το 8 είναι να πούμε. Για το 8 ήταν σίγουρα η άθλια εικόνα της Εθνικής, που ήταν η πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπης στην ιστορία που γιουχαρίστηκε από τον κόσμο, αν θυμάστε. Στον εναρκτήριο αγώνα της με τη Σουηδία που περίμενε πίσω ο Δέλλας με τον Καψί, ήτανε.
με τον Κυριάκο, ήταν με τον τέλος πάντων δεύτερο σέντρο και αλλάζαν πασούλε συνέχεια, συνέχεια μέχρι να βγάλουν την Σουηδία από την άμυνα και άρχισε να γυρίζει. Θέλας με τον Κυριάκο και τον Άτζα. Ναι. Τριάδα. Είναι τριάδα λοιπόν σε στόπερ, φοβερό. Η εθνική έπαιξε τραγική μπάλα. Έγινε η πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπη που αποδοκιμάστηκε και άλλαξε μετά πλάνο. Γι' αυτό και συνεχίστηκαν και έφερε και άλλες επιτυχίες μετά. Παρότι ήταν μεγάλη αποτυχία το Euro. Η εμφάνισή μας στο Euro ήταν πολύ μεγάλη αποτυχία. Αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι τη γιούχα που είχε ακούσει η Ελλάδα στον αναρτήριο αγώνα με τη Σουηδία, που βέβαια πάλι πήγαμε με τα ψέματα να κρατήσουμε το 0-0. Έβαλε μια γκολάρα ο Ζλάταν, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Έβαλε μια γκολάρα ο Ζλάταν και άνοιξε το δρόμο και τελικά ήρθε 2-0. Ναι, ήρθε 0-2. Αυτό είναι η ανάμνηση με πιο ισχυρή γιούχα που ακούστηκε για την Ελλάδα. Δεν θυμάμαι το γήπεδο. Στην Αυστρία παίζαμε τότε. Στην Αυστρία πρέπει να είμαστε, ναι. Πού παίχτηκε το Ελλάδα-Σουηδία, παίχτηκε στο Σάλτσμπουργκ, ναι. Σάλτσμπουργκ, για να ακριβώ. Ωραία. Μερικά προσπαθείτε να κρύψετε το μένος σας εναντίον των Γερμανών, αλλά δεν τα καταφέρνετε. Νομίζω ότι η λέξη Γερμανία δεν πρέπει να έχει ακουστεί εδώ πέρα. Είπαμε για τον Μπίρχοφ. Και είπαμε και ότι το 92 ήταν πολύ κακή η Γερμανία. Πολύ κακή. Άρα αυτό είναι μένος, μάλλον. Εντάξει, κοίταξε, έχουμε πει και εμείς δύο σχόλια για τη Γερμανία και τους έχουμε σκίσει. Δεν θα πούμε και καμιά καλή κουβέντα. Τη λατρεία μας επίσης για την Αγγλία που δεν την υποστηρίζει κανείς από τους δυο μας. Έχεις πάρα πολύ δίκιο, δεν την κρύβουμε καθόλου. Λοιπόν, βγαίνει ο Κέιν και μπαίνει ο Ράσφορντ. Α, αυτή είναι αλλαγή τώρα. Τελείως, γυρίζει το μάτς. Στο 74. Αυτή λοιπόν, είναι η αλλαγή. Γίνεται η αλλαγή, η δεύτερη αλλαγή από την Αγγλία μετά από αυτή του Φόντεν. Θυμίζω, δεν έχει κάνει ακόμα αλλαγή η Σκωτία. Είναι επίσης εντυπωσιακό. Πρέπει να πω ότι είμαστε σε παιχνίδι που βρέχει κιόλας, γιατί έχει σημασία. Ναι, ναι. Αγγλία-Σκωτία στο 74 με μία κίτρινη μέχρι στιγμής. Ναι. Εδώ. Έτσι, να πει, έχει δύο Μαγκίν. Δεν υπάρχει άλλη κίτρινη στο παιχνίδι. Δεν έχει ανάψει ακόμα το μάτς. Να το σημειώσουμε, ναι. Κρατάνε επίπεδο τα παιδιά. Έχουμε όμως ένα γεμάτο τέταρτο, λέω εγώ, για να ανάψει ένα το παιχνίδι. Ένα γεμάτο, ένα 20 λεπτό. Λοιπόν, είμαστε 75, με καθυστέρηση είναι, μπορεί να πάει 20 λεπτό. Με τις όποιες. Σωστό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προς το παρόν, εμείς πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Ένα τραγουδάκι ακόμα και επιστρέφουμε. Μοφάρι Κλαπ, τελευταίο ημίωρο. Αγγλία-Σκωτία 0-0 στο 83ο λεπτό. Έκανε και η Αγγλία, ή η Σκωτία, συγγνώμη. Μία αλλαγή. Βγήκε ο Γκίλμουρ και μπήκε. Συγγνώμη, σου είδε το. Και μπήκε ο Άρμστρονγκ. Αυτή είναι μία αλλαγή. Τίποτα άλλο. Προσπαθεί να πιέσει η Σκωτία. Εντάξει. Μοιρασμένο παιχνίδι, είναι αλήθεια. Εντάξει, μας ενδουσίασε στην αρχή. Είχε λίγο ρυθμό, είχε φάσεις. Τώρα, ναι. Όσο το βλέπεις και γυρίζεις πίσω τη μνήμη, λες ήταν λίγο ξενέρωτο. Γιατί το 0-0. Ξέρεις τώρα, όσο φτάνουμε στο δεκάλεπτο τελευταίο, είναι λογικό. Ναι, ναι, ναι. Οι Άγγλοι σκέφτονται, κοίταξε, 4 βαθμούς. 3 και 1, 4, τους κρατάμε, μια χαρά είμαστε. Οι Σκοτσέζοι είναι αυτοί που πρέπει να. Να το πω, να καίγονται. Στο σακούλι, στο σακούλι. Πάμε, ναι. Πες μου τέτοια κλισέ, Γιάννη. Στο σακούλι ο ένας βαθμός. Βάζουμε στο σακούλι, κοιτάνε κάθε μας ξεχωριστά οι Άγγλοι. Και ταμείο πότε? Και ταμείο στο τέλος. Έτσι. Έτσι πάει. Έτσι πάει η ιστορία. Και σε αυτή τη διοργάνωση να ξέρετε όλοι πως δεν υπάρχουν εύκολα και δύσκολα μάτς. Έτσι. Γιατί είναι 24 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Σημαίνει πολλά, Γιάννη, πίστεψε. 24 καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Εντάξει, αυτό είναι ανέκδοτο από μόνο. Λοιπόν, ένα μου για το 16 για να κλείσουμε τα Euro. Και είναι αυτό που λέγαμε, όσο πιο κοντά έρχονται τα Euro, τόσο πιο μακριά πηγαίνουμε εμείς. Ναι. Έτσι πηγαίνει η ιστορία αυτή. Λοιπόν, εντάξει, το Euro του 16. Του 12, γιατί είπες του 12. Του 12 με την ξεγυρισμένη τεσσάρα της Ισπανίας στην Ιταλία. Το είπαμε το 12. Το είπαμε το 12. Εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν φτάσαμε. Όπου πήγε πολύ καλά η Ελλάδα. Γιατί εμείς κράζαμε την εμφάνιση της Ελλάδας στο 8. Σωστό. Το 12 πήγαμε πολύ καλά. Είχαμε και ρέντα. Και να σου πω ότι θυμάμαι ότι στην φάση των 16 που περάσαμε από τον όμιλο με αρκετή ρέντα. Φαινόταν ότι θα συνεχιστεί η ρέντα μας. Είμαστε σε καλή φάση. Είμαστε σε φάση. Πώς θα το πω. Που η τύχη ήταν στο πλευρό μας, εν πάση περιπτώσει. Πέσαμε δυστυχώς, διασταυρωθήκαμε τη μοναδική ομάδα η οποία δεν καταλαβαίνει από τέτοια, είναι η Γερμανία. Να και η καλή κουβέντα για τη Γερμανία. Γιατί αν θυμάστε το μάτς, ήταν ένας απίστευτος μονόλογος, στον οποίο ή προηγηθήκαμε ή σοφαρίσαμε. Με ένα μονόλογο απίθανο της Γερμανίας. Οι οποίοι βέβαια Γερμανοί, επειδή ακριβώς είναι Γερμανοί, λένε και τι έγινε. Για 4 σας είχαμε, για 4 σας έχουμε. Και όντως ήρθε 4-2 το μάτς, του οποίου η εικόνα, αν τη θυμάστε, πρέπει να ήταν για 6-0. Ναι, όμως και είχαμε προηγηθεί τότε ή σοφαρίσαμε τον Γκέκα. Είχαμε σοφαρίσει. Γκέκα και Σάλπι. Σαμαρά, νομίζω. Γκέκα Σάλπι ήταν θα μέσα. Το βρω, θα το βρω. Βρες το και πες το μετά. Αυτό που θυμάμαι πάντως, όντως επειδή το λες, θυμάμαι ότι ακόμα και στην ισοφάριση λέγαμε εντάξει, οκ, έτυχε,
Ναι. Θα φάμε τα γκολ που μας αναλογίζει. Δεν πιστέψαμε ποτέ. Ναι. Ακόμα και στο σημείο αυτό ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι. Τόση ήταν η διαφορά των Δεν σου δίνει το δικαίωμα η Γερμανία. Γενικά δεν τη δίνουν. Οι γερμανικές ομάδες δεν δίνουν ποτέ. Παρατηρήστε το, δεν δίνουν ποτέ σε μικρές ομάδες την ευκαιρία να ονειρευτούν. Δείτε πόσα χρόνια παίζει ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ με την Bayern, πόσες φορές έχουν διασταυρωθεί στο Champions League. Δείτε τι κάνει η Bayern με τις υπόλοιπες μικρές ομάδες. Δηλαδή, μία στις 50 θα κάνει γκέλα, με μικρή ομάδα μιλάμε πάντα. Να. Και φυσικά η Εθνική Γερμανία κάτι παρεμφερές, έτσι, γιατί είχε και αυτή τη διαστήματά της. Έφαγε πόσα γκολ έβαλε από την Ισπανία σε φιλικό βέβαια. Σαμαράς το 1-1, καλά θυμάμαι. Και έχουμε προηγηθεί. Όχι. 1-0 ο Λαμ, 1-1 ο Σαμαράς. Ναι. Και εκεί δεν το πίστευε κανένας θα γίνει, όπως και δεν έγινε. 2-1, 3-1, 4-1 και 4-2 με το πέναλτι του Σαλπιγκίδη στο 89. Παρηγοριά στον Άρωστα. Σαλπιγκίδης, ναι. Σαλπιγκίδης. Αυτό θυμόμουν εγώ, το πέναλτι του Σαλπιγκίδη. Που επίσης, ναι, το μάτς, η εικόνα του μάτς είναι για διαστηρμό. Ναι. Και κρατάμε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή το 4-2 ήταν ένα σκορ άκρο τιμητικό για την Ελλάδα. Και φύγαμε, είναι αυτό που λέμε, Γιάννη μου, για ακόμα ένα κλισέ. Πώς φύγαμε από εκεί. Με ψηλά το κεφάλι, βέβαια. Όσα κλισέ έχετε καταθέσει εδώ, μπορούμε να τα αναμίξουμε με ατάκες φουσέγγι και να περάσουμε ωραία στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. 15 συν τις όποιες, εν πάση περιπτώσει. Μ' αρέσει το συν τις όποιες, είναι επίσης ένα ωραίο κλισέ. Συν τις όποιες. Αλήθεια. Όχι συν τις καθυστερήσεις, συν τις όποιες καθυστερήσεις. Γιατί ο καλός δημοσιογράφος λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Γιατί μπορεί να είναι 3 λεπτά, μπορεί 4, μπορεί 5. Άρα δεν θα πει τις καθυστερήσεις, θα πει τις όποιες καθυστερήσεις. Έτσι, τίμια. Ποιο είναι το καθαρό πέναλτι που δεν έδωσε. Δεν ξέρω, αυτό του Sterling με ένα πατηματάκι. Όχι ρε παιδιά. Και να το δίνει δηλαδή από το VAR θα ήταν ακόμα μια συχαμερή απόφαση του VAR. Δηλαδή για ένα πατηματάκι μέσα στην περιοχή. Ξέρετε τι ήθελα να πω. Πάντα ήθελα να το πω αυτό. Μου δίνει τώρα ευκαιρία από την κορυφαία συχνότητα εδώ τη χώρα. Παρακαλώ. Ότι το πέναλτι. Ποιο είναι το προσωνύμιο του πέναλτι. Εσχάτη των ποινών. Μπράβο. Ξέρετε τι σημαίνει εσχάτη των ποινών. Καταδικάζει μια ομάδα ουσιαστικά. Δηλαδή το πέναλτι κατά 90% θα μπει. Ουσιαστικά καταδικάζει μια ομάδα να φάει ένα γκολ. Άρα. Πάντα πίστευα ότι έπρεπε η παράβαση να είναι ανάλογη της ποινής. Δεν γίνεται τώρα. Φαίνεται, λέει, το χέρι απλωμένο, το σπρώχνει, λέει λίγο. Και βλέπει άλλο στο VAR, βλέπει ένα χέρι απλωμένο και το VAR σου δίνει το δικαίωμα να πει: εντάξει, καλύπτομαι. Καλύπτω, τον έσπρωξε. Δεν θα έδινε, λέει, φάουλ έξω από την περιοχή. Ναι, θα έδινε, αλλά το πέναλτι είναι η εσχάτη των ποινών, παιδιά. Με το φάουλ έξω από την περιοχή δεν καταδικάζει μια ομάδα. Πάντα το πίστευα. Δεν ξέρω αν υπάρχει διρεκτίβα στην UEFA. Θεωρώ ότι από ό,τι έχω διαβάσει, τις άλλες περιόδους υπάρχει. Σε άλλες δεν υπάρχει. Έτσι, ναι, έχουν μπλέξει τα μπόδια τους και φαίνεται και από τους διαιτητές αυτό το πράγμα. Φαίνεται ότι και οι διαιτητές οι ίδιοι πολλές φορές δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ναι. Τέλος πάντων, ευρύτερη κουβέντα αυτή με το. Που θα έπρεπε να είναι τα πράγματα με το VAR πολύ πιο. Πώς θα να πω. Τυποποιημένα. Ναι. Πολύ πιο τυποποιημένα. Δεν, δηλαδή, έχεις το VAR, βρήκε μπαλά και τελείωσε. Τέλος πάντων. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Ειδικά στις περιπτώσεις των χεριών θα έχουμε θέματα, όπως και στις περιπτώσεις δυναμόμετρου. Δηλαδή σήμερα. Πάλι το πέναλτι του Λόβρεν. Μπορεί να πει κάποιος, φίλε, εγώ σου λέω με το χέρι στην καρδιά 1000% ότι αυτό το πράγμα ήταν πέναλτι. Δεν αποσαφηνίστηκε από τα replay. Ναι. Δεν αποσαφηνίστηκε. Και το VAR περισσότερο περιπλέκει τα πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις ένα ελαφρύ ακούμπημα πόδι με πόδι και το βλέπεις το VAR το ακίνητο. Επίσης, η φάση να ξέρετε ότι πάντα όταν η φάση γίνεται σε αργή κίνηση. Αυτό είναι το επόμενο που θα έλεγα. Έτσι. Ότι το super slow motion. Για το slow motion το είχαμε, αλλά το super slow motion κάνει τα πράγματα πολύ ύποπτα. Έτσι. Και δείχνει το χτύπημα πολύ πιο σφοδρό από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Έτσι. Δηλαδή, τον κλωτσάει. Μα σε ζωντανή σύνδεση, που σε ζωντανή σύνδεση κρίνει και ο διαιτητής, δεν χρειάστηκε καν να πέσει ο παίκτης που λέμε. Έπεσε, δηλαδή έκανε και λίγο θέατρο. Βλέπει όμως το VAR, είναι και έξυπνος ο παίκτης που λέει: υπάρχει το VAR, θα φανεί η επαφή, θα πάρω το πέναλτι. Μπράβο. Πιο πολύ. Έχουν αρχίσει και σκέφτονται διαφορετικά και οι παίκτες. Αυτό είναι ένα πράγμα που να το βάλουμε στο μυαλό μας. Καλλιτέχνη και οι παίκτες σκέφτονται έτσι. Πιο ηθοποιήστικα. Πολύ. Αυτό είναι. Επιδιώκουν επαφές και σκέφτονται πλέον, δηλαδή. Το οποίο είναι αστείο, ξέρεις, λίγο σαν να γυρίζουμε πίσω, που παλιότερα υπήρχαν παίχτες που πέφταν και παίρνανε πέναλτι πιο εύκολα. Τώρα όμως σκέφτονται οι παίχτες ότι το VAR θα τους βοηθήσει και το super slow motion θα βοηθήσει την επαφή. Ναι. Άρα σε επιδιώξουμε την επαφή και που ξέρεις, ναι. Μπορεί κάτι να γίνει. Βέβαια, εντάξει, οι βουτιές, οι παλιές που ξέραμε, οι ωραίες που αγαπήσαμε, ονόματα δεν λέμε υπολείψεις, δεν θίγουμε γιατί θα παρεξηγηθείτε και πολύ, δεν έχουν κοπεί. Δεν βλέπουμε δηλαδή να βουτάνε χωρίς επαφή παίκτες και αν το κάνει κανείς, τρώει και την κίτρινη κάρτα. Μ' αρέσουν πολύ τα κλισέ και σε αυτή την περίπτωση που είπαμε για το πέναλτι, ήθελα να πω πάλι ένα κλισέ. Ένα ωραίο κλισέ. Ναι. Μέχρι να το θυμηθώ, να πούμε του ακροατή μας το πολύ ωραίο κλισέ. Μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις. Τις μοιράζονται αυτή τη στιγμή. Αγγλία και ή λες ότι κέρδισε η Σκωτία τις εντυπώσεις. Νομίζω ότι κερδίζει λίγο εντυπώσεις η Σκωτία, αλλά την ουσία η Αγγλία. Ναι. Πώς φαίνεται αυτό. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Αν νικήσει η Αγγλία, θα πούμε η Αγγλία την νίκη, η Σκωτία τις εντυπώσεις. Σωστό. Αυτό κι αν είναι πρωτότυπο.
Λοιπόν, ναι, τα πέναλτι, εντάξει, κατά. Στον Βρετανικό εμφύλιο, ή αυτό δεν λέγεται, δεν παραπέμπει πολύ σε. Όχι, όχι. Καλό θα ήταν να μην το πούμε. Δεν είναι όμως με Ιρλανδούς και τέτοια για να πάει. Δεν υπήρχε. Εντάξει, εκτός και αν πάμε στην περίοδο του Braveheart. Να. Εντάξει, απλώς το παίρνουν λίγο διαφορετικά. Αν πει έναν Άγγλο Σκοτσέζο, εντάξει, θα σε στραβοκοιτάξει, να σου το πω διαφορετικά. Αν πει ένα Σκοτσέζο Άγγλο, θα σε δείρει. Αυτή είναι η διαφορά. Σωστό. Σωστό με τον δύο λαών. Ναι. Λοιπόν, ναι, τα παίρνουν εντάξει 70-75% και πάλι είναι υψηλό. Σωστό, ναι. Το 90 το είπα εγώ, ήταν υπερβολή. Όντως είναι λιγότερο από 90. Αλλά ναι, αυτό που λες, έχεις δίκιο. Λέει ένας ακροατής, βάσει κανονισμού, τα φάουλ μέσα στην περιοχή είναι πέναλτι. Okay. Εγώ λέω τι θα έπρεπε να γίνει, τι πιστεύω. Και κυρίως για τα χέρια. Εγώ με τα χέρια έχω θέματα. Α, καλά. Αυτή μου γίνεται ένα μικρό χαμό. Ο Λαόφ είναι εκεί. Ο Λαόφ παρακολουθεί τη φάση από κοντά. Ο Λαόφ. Στην περιοχή τη. Ο Ντέκλαν Ράις έκανε μια προσπάθεια περίεργη. Πάρα πολύ ωραίο θέμα. Κρίμα που δεν το θίξαμε. Τώρα προλαβαίνουμε. Έχουμε αρκετή ώρα. Βλέποντας τα άλμπουμ της Πανίνη από το 2008 έως σήμερα, φτάσαμε από τα 352 στα 658. Στα 658 τι? Χαρτάκια, φίλε. Και να σας πω για πόσο κάνει το φακελάκι Πανίνη. 80 λεπτά. Ξέρετε πόσα έχει μέσα. Πόσα? 5. Για βάλτε κάτω. Πανάκριβο, Με δύο κούτες δεν συμπληρώνεις. Δύο κούτες δίνεις 80 ευρώ. Οι κούτες έχουν 50 μέσα. Ναι. Δίνεις 80 ευρώ και έχεις 500 χαρτάκια. Και το άλμπουμ είναι 658. Θες τρίτη μάλιστα. Κούτα. Ναι, ναι, ναι. Συν διπλά, συν ανταλλαγές, συν προσπάθεια, συν συμμετοχή σε φόρουμ του ίντερνετ. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Έχω κάνει συνέντευξη με τον επικεφαλής της Πανίνη. Ναι. Στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Mm-hmm. Ο οποίος βέβαια υπεραμύθηκε τη στάση του λέγοντας ότι το παν είναι η συλλογή και να έρθει σε επαφή με τους άλλους. Δεν είναι ο σκοπός μας να πάρεις δύο κούτες, τρεις κούτες, άμα έχεις λεφτά και να συμπληρώσεις. Άρα σιγά σιγά και με ανταλλαγές και με τέτοιες χαζομάρες. Όμως του είπα ότι θα έπρεπε να αναλογίζεστε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε χώρα, γιατί η συνέντευξη αυτή έγινε το 2018. Να. Σε μνημόνια ήμασταν ακόμα. Mm-hmm. Δεν μπορείς να είναι τόσο τέτοια τιμή. Επίσης να πω και το τραγικό της Πανίνη, sorry κιόλας, φέτος ξέρεις τι έχουν κάνει. Έχουν τις ομάδες όπως είχαν πάντα. Ναι. Έτσι, μια ομάδα με 16 παίκτες. Κάπου εκεί, δεν θυμάμαι αν είναι 16. Στο από πίσω φύλλο, ναι, έχουν και τους παίκτες σε αγωνιστική φωτογραφία σε διπλά χαρτάκια. Ξανά τους ίδιους. Δηλαδή είναι η Πορτογαλία με την προσωπογραφία όπως την ήξερες πάντα. Ναι. Και από την πίσω σελίδα γυρνάς και έχεις και την Πορτογαλία μια όρθια, ένα όρθιο μισό χαρτάκι. Έληξε το μάτς, 0-0. Ναι. Θα πούμε πολλά κλεισέ για αυτό το 0-0. Ναι. Όρθιο χαρτάκι λοιπόν με δύο παικτών, κομμένο στη μέση. Πάμε Κώστα Μιαούλη. Λοιπόν, 0-0 το τελικό αποτέλεσμα στον αγώνα της Αγγλίας με την Σκωτία. Νομίζω ένα μάτς με μοιρασμένες στιγμές, δεν ξέρω και τι δικιά σας εντύπωση. Οι Σκοτσέζοι έβαλαν δύσκολα στους Άγγλους, πήραν τον πρώτο τους βαθμό στον όμιλο και από εδώ και πέρα έχουμε την Αγγλία και την Τσεχία με 4 βαθμούς, από έναν οι Σκοτσέζοι και οι Κροάτες. Και θα έχουμε μακιά μόνο την τελευταία αγωνιστική. Ναι, γιατί παίζουν οι δύο πρώτοι, οι δύο που έχουν 4 και οι δύο που έχουν από έναν. Και θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον την τελευταία αγωνιστική σε αυτό το όμιλο. Νομίζω ότι στο τέλος, σε μια αναμπουμπούλα, μόνο δύο λεπτά οι καθυστερήσεις πήγαν εκεί οι Άγγλοι να κάνουν τη ζημιά. Για τους Σκοτσέζους νομίζω ότι ήταν ένας γενναίος βαθμός που τον άξιζαν, ίσως και λίγο μας δίνεται και αυτή στη λόγω του outsider ότι υπάρχει μια συμπάθεια πάντα μεγαλύτερη. Αλλά νομίζω ότι οι Σκοτσέζοι τουλάχιστον τον βαθμό το δικαιούνταν απόλυτα σήμερα. Ναι, ναι, έτσι είναι Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε Κώστα. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Μιαούλη. Και συνεχίζω λέγοντας ότι αν αυτά τα χαρτάκια είναι 10 για την κάθε ομάδα. Να. Επί 24, 240. Άρα σου φορτώνει το άλμπουμ, στο μπουκώνει το άλμπουμ με 240 χαρτάκια παραπάνω. Πάρα πολλά. Έτσι είναι. Είναι 50 φακελάκια. Είναι 5-8-40, είναι 40 ευρώ. Ποιος πιτσιρικάς έχει σήμερα 40 ευρώ έτσι να πάει για πλάκα, για να φέρει μια κούτα. Και να πει ναι, για Πανίνη. Πιτσιρικάς ξένα του. Αλλά έχουν πάει πια στους μεγάλους. Ναι, γιατί οι μεγάλοι είναι περισσότερο, ξέρεις, νοσταλγή της φάσης, οι συλλέκτες ή κάτι τέτοιο. Οι πιτσιρικάδες. Εντάξει, οι πιτσιρικάδες του δημοτικού φαντάζομαι ότι. Εντάξει, μπορεί να ψήνονται ακόμα, αλλά από γυμνάσιο και πάνω νομίζω ότι. Θυμάσαι, είχαμε και άλλα. Είχαμε το πλακωτό, είχαμε τα ρυθμάκια και αυτά μπορούσε δηλαδή να κάνει μια καλή σούμα. Μάζευε διπλά, αντάλλαζε, έκανε διάφορα. Εμεί τώρα, άμα θέλουμε να μαζέψουμε, είμαστε για 120 ευρώ. Μπαγκουί 120 ευρώ. Πάρτα και φέρτα. Το άλμπουμ βέβαια είναι πολύ ωραίο σκληρόδετο για πρώτη φορά, δεν ξέρω αν το έχει δει. Για πρώτη φορά με hardcover. Α, καλό αυτό. Πολύ ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο άλμπουμ. Βέβαια το χρεώνουν και αυτό 5 ευρώ. Έτσι. Και ο Καρεμπέος προσθέτει ότι στο φετινό η κούτα έχει 50 φακελάκια και όχι 100. Επίσης μπορείς να παραγγείλεις μόνο 50 ελίποντα επί 0,30 το καθένα. Φοβερό και αυτό. Άρα. 15 ευρώ δηλαδή να δώσεις για να άμα σου λείπουν 50 χαρτάκια. Εντάξει.
Okay, καλά, η κούτα, εντάξει, η κούτα, άμα θες, παίρνεις δύο κούτες. Δεν έχει σημασία που έχει 50 και όχι 100. Το θέμα είναι ότι κάνει το κάθε φακελάκι με μόνο 5 χαρτάκια μέσα, κάνει 80 λεπτά. Είναι πάρα πολύ ακριβό, παιδιά. Έχει περάσει εντελώς η Πανίνη, πέρασε σε φάση καθαρά συλλεκτών. Δηλαδή πλέον οι συλλογές της και οι άνθρωποι που μαζεύουν τα χαρτάκια είναι καθαροί συλλέκτες. Δεν είναι πιτσιρικάδες που τους αρέσει μπάλα. Ενώ εγώ, ας πούμε, τις αναμνήσεις αυτές που σου έλεγα από τη δεκαετία του 80 είναι καθαρά λόγω Πανίνη. Να. Τις φάτσες αυτών των παικτών τις θυμάμαι από την Πανίνη. Τον Μέζαρο, ας πούμε, τον τερματοφύλακα της Ουγγαρίας το 82, με το μαλλί, λασποτήρα και τη μουστάκα. Καθαρά από την Πανίνη. Πού να ξέρω εγώ το Μέζαρο, τι φάτσα έχει. Δεν υπήρχε ίντερνετ τότε, έτσι. Σωστό. Όχι μόνο δεν υπήρχε, δεν ήμασταν το καν κοντά. Λοιπόν, η γυναίκα του Λουκάκου υπογράφει, κυρία Λουκάκου ή κυρία Ρωμέλου, εγώ θα πω. Πώς θα πω, κυρία Ρωμέλου. Ωραίο, πώς σας αρέσει καλύτερα. Κυρία, είναι ό,τι θέλετε. Κυρία Λουκάκου. Εντάξει. Κυρία Λουκάκου. Δεν ξέρεις. Είσαι, είναι παντρεμένος ο Λουκάκου. Εάν είναι. Η μαμά του. Όχι, παιδιά, από NFT που λέτε, non... Fungible, fungible, δεν ξέρω πώς προφέρετε. Tokens και συλλογές τύπου NBA, το ψώ το έχει. Δεν έχω πάρει, είχα πάρει. Εκεί άστο, εκεί ξεφεύγει το πράγμα πάρα πολύ. Τι εννοείς, εκεί ξεφεύγει, δεν υπάρχει. Πάει πολύ ακριβά. Δεν υπάρχει ταβάνι, ναι. Η Πανίνη όμως υποτίθεται ότι είναι εδώ και 50 χρόνια μια συλλογή λαϊκής βάσης. Μια οικογένεια στην Ιταλία που αποφάσισε, έκανε αυτόν τον νεοτερισμό το φοβερό και έβγαλε αυτοκόλλητα χαρτάκια από εκεί που είχε χαρτάκια κανονικά σε χαρτόνι, ας πούμε, τέτοια, και μόνο Ιταλίας. Ξαφνικά επεκτάθηκε. Ήταν ανέκαθεν μια λαϊκή συλλογή που την τελευταία δεκαετία, ολοένα και με περισσότερο αυξανόμενο ρυθμό, γίνεται ελιτίστικη. Ναι, μάλιστα. Και όπως λέει, αλητία, κοντεύουν 700 χαρτάκια το άλμπουμ, η μούργα και τα καθιζήματα, και δεν έχει να γράψεις τίποτα. Έχει και μαλακό εξώφυλλο. Stickermanager.com να σωθείτε, παιδιά, διαδώστε. Μάλιστα. Ναι, το να γράψεις είναι κάτι το οποίο, εντάξει, μπορεί να φαίνεται χαζό αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι η αλήθεια. Όμως είναι μια φάση που όσοι την κάνουν είναι, ρε παιδί μου, η ιεροτελεστία για αυτούς και λατρεία. Το να γράψεις τα αποτελέσματα. Ναι. Έχω γραμμένο. Και το 86 και το 82 γραμμένο. Ωραίο, δεν ήταν αυτό? Να έχεις μπροστά στο πρόγραμμα, πηγαίνεις, να συμπληρώνεις. Είναι ωραίο αυτό. Έτσι. Σου λέει τώρα ποιος μοιάζεται, ποιος ασχολείται. Άρα κατάλαβες ότι αναμνήσεις είναι από εκεί, έτσι. Γιατί η φωτογραφική μνήμη ενός παιδιού τα συγκρατεί αυτά πάρα πολύ. Τώρα τα παιδιά τα δικά μας δεν έχουν αυτή την ευκαιρία. Γιατί το λες αυτό? Δεν θα δώσει κανένας γονιός τώρα, άντε αγόρι μου, πάρε 40 ευρώ να πάρει μια κούτα. Όχι, αυτό, αλλά μπορείς για τα παιδιά να κάνεις άλλα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, έχω τη Σπανίνη που είχε βγάλει ένα φανταστικό για τα παγκόσμια κύπελα από το 70 μέχρι το 2018. Ένα. Θέλες τότε της Εξέδρας. Ποιες Εξέδρας? Που το έχει δώσει η Εξέδρα ως η εφημερίδα, η πάλι ποτέ εφημερίδα Εξέδρα ως δώρο, που είχε όλα τα άλμπουμ φωτοτυπημένα όμως, όχι με αυτοκόλλητα. Ναι, φωτοτυπημένα. Πολύ ωραίο, ναι. Αυτό ήταν ένα τέτοιο, δεν ήταν πολλά. Όχι, εμένα ήταν τα άλμπουμ, εμένα. Τη Εξέδρα ήταν όλα τα άλμπουμ, αλλά φωτοτυπημένα, όχι. Όσο ότι είναι αυτό τη Πανίνη, το οποίο είναι ένα. Είναι ένα. Είναι ένα βιβλίο. Ένα ντούκι που έχει όλα τα άλμπουμ των Μουντιάλ από το 70 μέχρι το 2018. Ναι. Μια χαρά. Ξέρεις πώς ξεφυλίζουν τα παιδιά. Και βλέπουν πράγματα και τους μένουν. Ο δικός μου τώρα, εντάξει, αλλά δεν ξέρω. Αλλά είναι ωραίο, είναι ωραίο. Χωρίς εγώ να του έχω πει, έλα να κάτσουμε να δούμε. Ναι, σωστό. Το έχει πάρει τριψήφιο αριθμό φορών μόνος του. Μπράβο το παιδί μας. Και έκατσε και κοίταγε και έγινε. Γιατί είναι χάζερε, εσύ. Πολύ ωραίο. Γυρίσκει μετά, εντάξει, και με ρώταει κιόλας. Βέβαια, άρχισε να μου λέει, λέγε με αυτούς, λέγε με αυτούς. Του εξήγησες για ποιο λόγο η Άμπι Σουμ ήταν τόσο όμορφη κοπέλα. Που βλέπαμε το Γιτζάκ Σουμ και λέγαμε πώς είναι δυνατόν έτσι όπως είναι. Γιατί ο Γιτζάκ Σουμ, παιδιά, ήταν ένα κούκλο σαν νιάτα του. Που τον έχει στην Εθνική Ισραήλ το 70, το 74, κάτι τέτοιο. Είναι Ζεν Πρεμιέ. Ζεν Πρεμιέ, φαβορίτα, ωραία, ροκαμπιλά. Και έβγαλε την Άμπι Σουμ, την υπέροχη κοπέλα αυτή που τη θυμούνται όλοι στο Παναθηναϊκό από το πέρασμα του Γιτζάκ. Και κάποιο πάρα πολύ σωστά λέει ότι το 2026, σας θυμίζω, θα έχει στο Μουντιάλ 48 ομάδες. Φανταστείτε πόσα χαρτάκια θα έχει τότε. Εκεί άστο. Εκεί θα πάμε στη Μύκονο μόνο θα πολλούνται αυτά τα χαρτάκια. Στον Άμος. Σε κάθε συναυλία του Ρέμου, σε κάθε τραπέζι και δώρο ένα άλμπουμ της Πανίνη. Συμπληρωμένο. Όπως είπε κάποιος, πάντα θα τιμώ τα ποδοσφαιρικά άλμπουμ γιατί εξαιτίας σου έμαθα την υπέροχη ομάδα του Ιορδαϊκού. Ξέρετε, με τα άλμπουμ, θέλω να πω εγώ γενικώς τώρα, όχι μόνο με το παγκοσμίο κύπελλο και τα ελληνικά, είναι αυτό που λέμε. Δεν μάθαμε μπάλα, μάθαμε παίκτες όμως. Πολύ, πολύ. Αυτή είναι η ιστορία. Ότι μάθαμε παίκτες. Μάθαμε παίκτες, συνδυάσαμε με πρόσωπα. Αυτό κάνανε τα Πανίνη πέρα ήταν από υπέροχη, το. Υπέροχη αίσθηση θυμάμαι όταν συνειδητοποίησα μεγάλο. Τότε δεν το συνειδητοποίησα ότι κάποτε κόλλησα το φακελάκι στην Καστοριά που έλεγε Κόπανος. Mm-hmm. Συγκινήθηκα όταν το συνειδητοποίησα. Ναι. Κολλάσε ένα παίκτη ο οποίος λέγεται Κόπανος. Αντώνης, αν δεν κάνω λάθος. Όπως συγκινήθηκα εγώ με τον Λεωνίδα Βόζδου. Πάντα που ήταν το αγαπημένο μου χαρτάκι. Πρέπει να πω. Ο Βόζδου. Ο μεγάλος Λεωνίδας Βόζδου. Ναι.
Αλλά Γιώργο, μην πάμε τόσο παλιά, γιατί θα αρχίσουμε να μιλάμε για σιδερότυπα τώρα σιγά-σιγά και θα, ναι, θα αρχίσει ο κόσμος να έχει άγνωστες λέξεις. Όχι. Δεν χρειάζεται. Σιγά. Επιστρέφουμε στα κλισέ και σατάκι φουσέκια. Αν θέλετε, δεν μας ακολουθήσατε καθόλου. Δεν ακούνε φουσέκια. Εντάξει, δεν το ψήσαμε κι εμείς πάρα πολύ. Δεν δώσαμε υλικό, είναι η αλήθεια. Είσαι μεγάλος φουσεκικός. Εντάξει, εμείς σούπα, ξέρεις. Γενικώς έχουμε κάνει μικρά φουσέκια. Βραδιές φουσέκι. Ναι, ρε παιδί μου, και κάποιοι που έχουν περάσει την καθημερινότητα, όχι μόνο τα 100, δεν είμαι μεθυσμένος, απλά είμαι νταΐς και τέτοια. Ναι. Είναι φράσεις οι οποίες έχουν περάσει πια στην καθημερινότητά μας. Ναι. Δηλαδή έχουν ενταχθεί, θα έλεγα, έτσι στη ζωή μας. Και εγώ αυτή τη στιγμή που με βλέπεις έτσι, που είμαι λίγο πεσμένος, ναι, λόγω του εμβολίου, δεν είμαι μεθυσμένος. Νταΐς είμαι απλά. Έτσι. Έτσι εννοείς ότι το περνάς στην καθημερινότητα. Έτσι. Ωραίο. Μ' αρέσει. Μπορούν και οι ακροατές να στείλουν ένα μήνυμα τώρα στα τελευταία λεπτά της εκπομπής να μας πούνε ποιος από τους παίκτες της Εθνικής Αγγλίας με αυτές τις φάσεις που βλέπετε θα μπορούσε να είναι μπλεγμένος σε σπήρα με σπουργίτια. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο Γιάννης που είναι μπλεγμένος σε σπήρα με σπουργίτια. Αλλά να το εντυπωσιάσετε κιόλας. Μην γράψετε Στέρλινγκ. Ναι. Γιατί. Ναι. Γιατί. Θα πω κι εγώ μετά. Και να μας πει κάποιος αν είναι γιώκα του Γιάννης. Έτσι. Να μας το πει και αυτό για να ξέρουμε τι γίνεται. Εγώ εκεί το πήγα. Ότι πιανού ο πατέρας θα μπορούσε να υποστηρίξει μια τέτοια φάση. Έτσι. Έτσι. Α, συγγνώμη, ο φίλος που ρώταγε για την κυρία Λουκάκου, αν υπογράφει ως Λουκάκου ή αυτά, ήθελε να πει Καλουκάκου. Αυτό ήταν το μέτριο αστείο που ήθελε να κάνει. Α, Καλουκακού. Ναι. Μέτριο. Μέτριο, αλλά από τα καλά μέτρια που σημαίνουν. Δηλαδή έτσι, που τα θυμάσαι την επόμενη μέρα και γελάς και λες, ναι, μάλλον δεν ήταν τόσο μέτριο. Έτσι. Λοιπόν, καλύτερα. Μέχρι να γράψουν οι ακροτές, να καταθέσω εγώ την άποψή μου από Φιλ Φόντεν σίγουρα, γιατί ο πατέρας ανησυχεί με αυτό το μαλλί. Άρα μπορεί αν κάποιος τον πάρει τηλέφωνο και ο Φόντεν να λείπει από το σπίτι έχοντας βάψει το μαλλί, να πει για πες μου, έχει μπλέξει ο μικρός. Ναι. Το βλέπεις με αυτό το μαλλί, φεύγει από το σπίτι. Λες πού πηγαίνεις, άσε μα τζαρέ, μπαμπά τώρα. Get out here, father. Get out here. Και φεύγει με αυτό το μαλλί. Και παίρνει κάποιο τηλέφωνο και λέει γιώκα, είναι ο Φιλ. Ναι. Πες μου, έχει μπλέξει ο μικρός. Πες μου. Έχει το άγχος του πατέρα. Εγώ αυτό πιστεύω. Νάτος. Ο πρώτος. Με αυτή τη φάτσα μόνο Φόντεν σε ρόλο Τσιλιαδόρου. Ωραίο. Λοιπόν, και θέλω να διαβάσω αυτό το μήνυμα, νομίζω περικλεί ναι, και συνοψίζει όλη τη συζήτηση που κάναμε για τα χαρτάκια. Ναι. Και νομίζω ότι ξέρω και ποιος το έχει στείλει. Λέει, άμα δεν έχεις δώσει 100 χαρτάκια, ως αντάλλαγμα εννοεί, για να βρεις το χαρτάκι του Ναούμ Τάκου, για να μπορέσεις να πάρεις την μπάλα δώρο, δεν έχεις νιώσει συγκίνηση, κύριε. Ο Ναούμ Τάκους, λοιπόν. Ο μεγάλος κύπερ. Δεν ήταν με γκοφρέτες, ήταν όμως για την μπάλα δώρο και τέτοια. Τι ήτανε. Κουκουρούκου. Τι χαρτάκια είναι αυτά. Καρουζέλ. Δεν θυμάμαι. Γιατί Πανίδη δεν έδινε ποτέ μπάλες. Κάπου αλλού ήταν, αλλά είναι συγκινητικό. Είναι συγκινητικό. Λοιπόν, και θέλω να κλείσουμε με ένα μήνυμα με φωνή 52. Ακλάρες απατεώνες, σας πόνεσε πολύ Στέρλινγκ και Μπάνοκ Μπερνέ. Χορτάσα ταλμυρό φιστίκι Ρόμπερτ Μπρους και Γουίλιαμ Γουάλας, Στήστε τώρα την ισοπαλία με τους Τσέχους, σας ξέρουμε καλά τι θα κάνετε. Τώρα πάμε για στήσιμο τώρα. Δεν θα ακούστουν αυτά. Αν είναι δυνατό. Δηλαδή, αν υπάρχει μία εποχή που θα ακουστούν περισσότερο από ποτέ, Γιώργο μου, είναι αυτή. Ναι, σε σπήρα με σπουργίτα ο Μίνγκ. Ο Μίνγκ, γιατί η σπήρα θα λέγεται τα Μίνγκ. Ωραίο. Μ' αρέσει. Πολύ καλό. Μ' αρέσει. Ξέρεις, είναι βέβαια η φάση που λέμε Oleg Protasov, Yuri Litovchenko και Oleg Savichev, ναι, left the conversation. Έτσι. Αλλά ναι, οκ, okay, κατά τα άλλα ναι, στα Μίνγκ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή λίγο ό,τι να είναι κακή εκπομπή, όπως χαρακτηρίστηκε, ευτυχώς για σας, φτάνει στο τέλος της. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε πολύ τον Χάρη Χριστόγλου, ο οποίος, να τιμήσω μπλούζα κάρπετ, συγγνώμη που τον βλέπω τώρα, μπλούζα κάρπετ 4-4-2. Τιμούμε Mike Bassett. Ναι. Τιμούμε Mike Bassett σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι ο Mike, είναι ένα ποτήρι μπίρας, αλλά θα έπρεπε να είναι ο Mike Bassett, η φάτσα του Mike Bassett εκεί, τέλος πάντων. Λοιπόν, Χάρης Χριστόγλου, ευχαριστούμε πολύ. Κώστα Μιώλη, ευχαριστούμε πολύ. Όλους εσάς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ, Γιάννη μου. Κυρίες και κύριοι, εσείς μένετε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM. Ακολουθεί το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά, Διονύσης Δεσύλλας, Ηρακλής Αντίπας, ανοίγουν οι γραμμές για όλους και όλες εσάς. Τριήμερο ωραίας μπάλας ακολουθεί. Για κάποιους και τριημεράκι κανονικό Αγίου Πνεύματος κτλ. Και εμείς τα λέμε πια με το καλό την Τρίτη, λίγο μετά τις 10 το βράδυ.